Καλησπέρα σας. Παρασκευή βράδυ με αντιθέσεις σε μια εβδομάδα για την οποία ακούστηκαν πολλά, κυρίως όμως οι Έλληνες φάνηκε να ξαναανακαλύπτουν την ανάγνωση της ιστορίας και της γεωγραφίας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια καλή αφορμή με αυτό το λόγο να προϋπαντήσω το νέο βιβλίο ενός ιστορικού ερευνητή, άλλοτε δικαστή, που χρόνια τώρα, πάνω από 2 δεκαετίες, καταγίνεται με την ιστορική έρευνα, είναι ο κύριος Θεόδωρος Παναγόπουλος. Καλησπέρα κύριε Παναγόπουλε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το νέο σας βιβλίο είναι ο Φυλακισμένος του Ιτς Καλέ, με επίκεντρο φυσικά φυλακισμένου, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το γέρο του Μοριά, τον αητό του Μοριά κατά άλλους. Ωστόσο, το βιβλίο αυτό που έρχεται μετά τα ψηλά γράμματα της ιστορίας και το Όλα στο Φως, από τις εκδόσεις Ενάλιος, 2 προηγούμενα βιβλία που επίσης έγιναν best-seller και από ό,τι φαίνεται και αυτό πάει για best-seller, θα έλεγε κανείς ότι είναι η επιτομή της ελληνικής πραγματικότητας σε μία διαδρομή 2,5 αιώνων. Είναι έτσι? Μάλλον έτσι είναι, γιατί βλέπουμε ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ναι, σε αυτή τη διαδρομή. Αυτή ο Άγιος Σκοτωμός, αυτός ο εμφύλιος, ας το πούμε, συνεχίζεται, φαίνεται. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιος θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ως αξία, πρέπει να τους υποβιβάσουμε. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και όλη αυτή την αναστάτωση που μέχρι σήμερα μας βασανίζει. Εκτός αυτού όμως, το βιβλίο αυτό, και θα δούμε το κύριος μέρος του, φαίνεται ότι στη ρίζα του προσπαθεί να κουμπίσει αυτό που λέμε λειψή εθνική κυριαρχία από γενέσεως του ελληνικού κράτους μετά τα επαναστατικά χρόνια, μετά την Επανάσταση του 1921, το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και το ρόλο προσωπικότητων που ναι μεν έχουν αποτυπωθεί στην ελληνική ιστορία, αλλά ο ρόλος τους εδώ δεν είναι απλά διφορούμενος, φαίνεται να είναι υπηρετικό προσωπικό μεγάλων δυνάμεων ή να εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα σε μια μακρόχρονη διαδρομή. Τι κατά τη γνώμη σας αναδεικνύεται από αυτό το βιβλίο, πέρα από την προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη? Και δέστε τώρα, μετά την απελευθέρωση εμείς είχαμε την ατυχία να κυβερνηθούμε από βασιλείς. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ξένοι. Εδώ η ιστορία μας εδώ και 3.000 χρόνια δεν είχαμε βασιλείς. Τελευταίος βασιλιάς ήταν στην Αθήνα ο Κόρδος. Πριν από τον Αγαμέμνονα ή τον Μενέλαο. Δεν είχαμε βασιλείς. Μείναμε από το 146 που μας κατέκτησε οι Ρωμαίοι, είμαστε σχεδόν, όχι σχεδόν, είμαστε υπόδουλοι. Έτσι, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτό που λέγαμε, που δεν λέγαμε Βυζαντινή, μιλάμε για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά ήρθαν οι Τούρκοι, ήρθαμε, τελικά καταφέραμε, είπαμε να ξεπεράσουμε, απελευθερωθήκαμε το 21 ή αν θέλετε το 30. Χάρη σε ορισμένους ανθρώπους, ελάχιστους. Τι έγινε τώρα? Κάναμε εισαγωγή βασιλέων. Ξεκινήσαμε με τον Όθωνα. Συνέχεια με τον Γεώργιο, τη δυναστεία του Γεωργίου. Αυτοί οι βασιλείς, θεωρώ, μοιάζανε σαν την Κίρκη της Οδύσσειας. Δηλαδή, η Κίρκη ήταν μια μάγισσα και βασίλισσα σε ένα ωραίο νησί μέσα σε ένα δάσος και είχε ένα μαγικό ραβδάκι. Και όταν κατέβηκαν οι σύντροφοι, προσάραξε εκεί το πλοίο του Οδυσσέα, τους κουμπούσε με ένα ραβδί και τους έκανε ζώα. Χείρους τους έκανε, γουρούνια τους έκανε. Θα έλεγα τώρα, όσο και αν φαίνεται λίγο σκληρό, δυστυχώς η βασιλεία, το λέω καθαρά, η βασιλεία είναι εκείνη η οποία εξαχρίωσε τους ανθρώπους. Και η βασιλεία του Όθωνα και η επόμενη βασιλεία που θα είναι και τα επόμενα βιβλία, αν είμαι καλά, για να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Ο Όθωνας λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα και όταν ξεκίνησε τον πλησίασαν εκείνοι οι οποίοι είχαν συμφέροντα.
τον κολάκευαν. Ωστόσο, κύριε Παναγόπουλε, το βιβλίο αυτό, που επαναλαμβάνω έχει ως επίκεντρο το Θόδωρο Κολοκοτρώνη, καταδεικνύει ότι και στα χρόνια της Επανάστασης και προεπαναστατικά υπάρχει μια εσωτερική διαπάλη σε όσους έχουν ταυτότητα, χαρακτήρα ελληνικό. Θέλω να πω ότι εδώ προκύπτει ότι άλλη αντίληψη έχουν για την Επανάσταση οι κοτσαμπάσιδες, οι προεστοί, εκκλησιαστικοί κύκλοι, άλλοι λαϊκοί αγωνιστές και άλλοι ο ίδιος ο λαός. Μεγάλο ρόλο σε αυτές τις καταστάσεις έπαιξε δυστυχώς ο ξένος παράγοντας. Από την αρχή της Επανάστασης όλοι αυτοί είχαν συμφέροντα διάφορα. Οι Άγγλοι θέλανε να έχουν ένα προτεκτοράτο. Οι Άγγλοι είχαν τα Επτάνησα. Είχαν τη Μάλτα, προσέξτε. Θέλανε και την Ελλάδα και τη θέλανε Πελοπόννησο και Κυκλάδες το πολύ, παραπάνω τίποτα. Για να έχουν το εμπόριο σε αυτό το χώρο. Δεν θέλανε ανταγωνιστές στους Γάλλους. Δεν θέλανε με τίποτα να κατέβουν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι θα τους κλείναν τον δρόμο εάν είχαν διέξοδο στη Μεσόγειο. Επομένως είχαν περικυκλώσει, θα πω, το σύστημα, γι' αυτό και τους βάλανε το 25, τους υποχρεώσαν να κάνουν μια αίτηση προστασίας. Δεχτήκαν οι Έλληνες, την παρουσιάσαν την αίτηση προστασίας στους Γάλλους και στους Ρώσους, είπαν οι Έλληνες, η δική μας. Και από εκεί και πέρα αρχίσανε να μας καθοδηγούν. Αυτοί επέλεξαν και τον Όθωνα. Και κατά συνέπεια οι άλλοι τώρα ήταν ανταγωνιστικές δυνάμεις. Οι Ρώσοι θέλαν να κάνουν τα δικά τους, οι Γάλλοι πάλι προσετεριστήκαν τον Κολέτη, έγινε το Γαλλικό Κόμμα. Οι Ρώσοι είχαν, ας πούμε, εκπρόσωπο τώρα, ένα Μεταξά Κεφαλονίτη, τον Ανδρέα Μεταξά. Κολλήσαν και την ετικέτα στον Κολοκοτρώνη. Γιατί έγινε αυτό? Αυτό έγινε γιατί το Ρωσικό Κόμμα είχε τηρήσει στο λαό, κυρίως στους Βοσκούς, στους Γεωργούς, στους Αγράμματους, σε αυτούς που δεν είχαν τίποτα. Και είχαν στήριγμα τον Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης ήταν φιλολαϊκός, είχε αποκτήσει αυτή την ποιότητα που είχε και πιστεύανε ότι σε αυτόν μπορεί να στηριχτούν. Οι εφοπλιστές, οι καραβοκύριδες, οι κοτσαμπάσιδες είχαν κάθε λόγο να είναι κεφάλαιο. Να στηριχτούν πού? Στους Άγγλους. Τα νησιά. Στα καράβια. Και μερικοί οι άλλοι τώρα, αυτοί που ήρθαν απ' έξω, οι λεγόμενοι Λογιώτατοι, ο Πολυζωήδης, ο Σχοινάς, όλοι αυτοί οι νεαροί που ήρθαν απ' έξω από την Ευρώπη, αυτοί πήγαν οι περισσότεροι στον Κολέτη. Με και το Γαλλικό Κόμμα, και λόγω διαφωτισμού. Βέβαια και οι κοτσαμπάσιδες, όπως ο Κανέλος ήταν κολλητός. Καλά, δεν πήγε. Θα τα δούμε αυτά. Ήταν με τον Κολέτη. Ο Κολοκοτρώνης είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το βιβλίο. Ναι, πράγματι. Και δίνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος στην έρευνα, γιατί πρέπει να πω ότι εδώ το βιβλίο έχει πάρα πολλά ντοκουμέντα. Ναι, έχει πολλή δουλειά. Ναι. Στην περίφημη δίκη, την περίοδο της αντιβασιλείας. Σωστά. Της επιτροπής ουσιαστικά μέχρι να ενηλικιωθεί ο Όθωνας, ο οποίος ως ανήλικος ήρθε, υιός του Λουδοβίκου, έτσι. Αλλά το ερώτημα εδώ πέρα που θέλω να σας θέσω, πριν απ' όλα, τι φυσιογνωμία είναι ο Κολοκοτρώνης? Είναι μια φυσιογνωμία της Επανάστασης που έχει υπερτιμηθεί, έχει υποτιμηθεί, ή επί της ουσίας οι Έλληνες, πέρα από αυτό που γνωρίζουμε σε επετειακές εκδηλώσεις, ελάχιστα γνωρίζουμε για το τι συνέβη με τον Κολοκοτρώνη? Ξέρουμε δηλαδή τις μεγάλες μάχες, όχι μόνο την άλωση της Τροπολιτσάς, ξέρουμε τους μεγάλους αγώνες, αλλά δεν ξέρουμε ότι το όνομα του είχε μπλακεί σε τόσο σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που στο τέλος δεν είχε τόπο να σταθεί. Κυνηγημένος ήταν ο Κολοκοτρώνης μετά την απελευθέρωση της χώρας. Θα σας δώσω την εικόνα του με λίγες λέξεις ή αν θέλετε μια παροιμία. Λένε ότι τις καρυδίες που έχουν καρύδια τις πετροβολούν. Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης εδώ και γενιές, τα έλεγα 100 Κολοκοτρωνέιδες, ο προπάπους του, κόψανε χέρια, πόδια, τον κρεμάσανε στην Αδρούσα. Τον πατέρα τον πετάξανε, τον κόψανε το κεφάλι στη Μάνη. Τον παππού του, κόψανε κεφάλι χέρια. Είχανε σωρία αίματος προσφέρει οι Κολοκοτρωνέοι. Αυτό σηκώθηκε μικρό παιδί από τη Μάνη, τα περιγράφω στο βιβλίο, έφυγε, κρύφτηκε, σκότωσε τον πατέρα, το θείο του, τον άλλο θείο του, έμενε αστείος, το μεγάλωσε. Η μάνα του με δύο παιδιά, η οποία δεν ξέρω, θα σου το πω μετά, θεωρώ ότι είχε καταγωγή από την Κρήτη, έτσι, από την Κίσαμο. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε, πήγε λοιπόν στη Ζάκυνθο. Καταρχήν τον κυνηγούσανε. Ήρθε ένα αφοριστικό του Πατριάρχη, τον αφόρησε,
ήρθε ένα φυρμάνι του Σουλτάνου. Στα 1805. Το 1805. Τον αφόρησε το Πατριαρχείο. Ήρθε διότι και τον καταδίωκε η υψηλή πλήρη. Και ήρθε και άρχισε να τον καταδιώκουν. Και τελικά με από 150 αποφάσισε και είπε: θα χωριστούμε να σωθούμε. Και από 150 παλικάρια που είχε το 1805, του μείναν 4-5 και κατέληξε με δύο μανιάτες και πήγε στη Μάνη για τους έστειλε σπίτι. Από τη Μάνη έφυγε και πήγε στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο λοιπόν πολέμησε, έγινε μισθοφόρος. Η Ζάκυνθο τότε είχε πόλεμο με τους Τούρκους. Μπήκε στην υπηρεσία των Ρώσων και πολεμούσε με τους Τούρκους. Μάλιστα εκεί, θα πούμε αν θέλετε αργότερα, μπήκε σε ένα καράβι, έκανε τον πλήργο. Και έκανε επιδρομές εδώ στην Πάτρα. Μετά οι Ρώσοι παρέδωσαν στους Γάλλους, πολέμησε με τους Γάλλους, τελικά κατετάγει στους Άγγλους, όταν οι Άγγλοι πια πήραν τα. Μετά τον Απολέον. Άρα και τις τρεις μεγάλες δυνάμεις. Να δείτε τώρα τις γνώρισε, τις υπηρέτησε και ήξερε τον τρόπο που χειρίζονται. Ήξερε. Να δείτε αν τον υπερτιμήθηκε. Λοιπόν, τι κάνει τώρα. Ενώ γίνεται τώρα ο Ναπολέον, ξέρω εγώ, έτσι πέφτει ο Ναπολέον, του προτείνουν οι Άγγλοι, όσο είσαι στη Ζάκυνθο, να πάει στην Ιταλία να πολεμήσει κατά τον Ναπολέοντα. Υπήρχαν στρατεύματα τώρα. Και δεν δέχεται, δεν πάει. Ενώ είχε μισθό, είχε γίνει ταγματάρης και έπαιρνε λεφτά. Δεν πάει, αλλά γυρίζει, πάει στην άλλη να πολεμήσει. Δεν πάει. Κανένας δεν το έκανε. Ο Κολέτσης ήταν στην Ήπειρο, ήταν του Πασά, του γιού του Αλή Πασά, γιατρός. Ο Μαυροκορδάτος ήταν στη Βλαχία, ήταν του Καρατζά, του ηγεμόνα, γραμματέας. Δεν ήταν κανένας εδώ. Αυτός γύρισε αντί να πάει, να παίρνει μισθό. Να σας το πω αλλιώς, να σπουδάσει τα παιδιά του. Και με παιδιά, να πάρει τον Πάνο, τον Κολίνο, τον Γενναίο, να τους κάνει γιατρούς και να ζήσει καλά και να κάνει περιουσία όπως κάνανε οι άλλοι. Ήρθε και πολέμησε. Και όχι πολέμησε, τον κυνηγούσανε. Έφτασα στο σημείο να τον κλείσουν και φυλακή το 25. Μάλιστα, στα πλαίσια του εμφυλίου. Έτσι, μια γενική εικόνα. Σωστά. Τώρα. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το βιβλίο βεβαίως ξεκινάει με την ημέρα πριν το θάνατο του Κολοκοτρώνη. Ωστόσο, το βιβλίο επικεντρώνεται στην περίφημη δίκη και διακτηνίζεται από εκεί και πέρα, στην περίφημη δίκη που γίνεται στο Ναύπλιο, την τότε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, Τόρθων, πριν μεταφερθεί, την πρώτη. Και γίνεται με κάποιους συμβολισμούς που παρουσιάζεται στο βιβλίο σε σημεία τα οποία ο Κολοκοτρώνης είναι ο ελευθερωτής τους. Καταρχήν, είναι πια φυλακισμένος στο Ιτσκαλέ, στην ακροναυπλία, έτσι, απέναντι από το Παλαμίδι, στην ουσία, και γίνεται η δίκη σε έναν τόπο τον οποίο έχει παραδώσει στην κυβέρνηση από τους Τούρκους, δηλαδή όταν το απελευθέρωσε. Όλα αυτά όμως τώρα γίνονται την περίοδο της βαβαροκρατίας, της αντιβασιλείας. Καταρχήν, πείτε μου λίγο για την αντιβασιλεία. Λοιπόν, φέρανε τον Όθωνα. Τον έφερε ένα αγγλικό πλοίο. Ο Όθωνας ήρθε με 3.500 βαβαρούς στρατιώτες. Οι βαβαροί στρατιώτες ήταν, όπως λένε οι ιστορικοί, τα περιτρήματα της Γερμανίας. Ό,τι καθάρματα, αλήτες κλπ. Τους μάπησε και τους έφερε. Ήρθε λοιπόν στις 25 Ιανουαρίου του 1933, έμεινε στο λιμάνι μέσα στο πολεμικό, η Μαδαγασκάρη, όπως το λέγανε, το αγγλικό, κατέβαλε στο στρατό, κατέλαβαν τα υψώματα, κατέλαβαν το Ιτσκαλέ και το Παλαμίδι, λες και έκαναν κατοχή. Διότι τους είχαν πει ότι ο Κολοκοτρώνης θα κάνει κίνημα και με το που θα κατέβει ο Όθωνας θα τον δολοφονήσει. Έκανα αυτή τη διαδικασία. Έγινε αυτό. Όταν φοβήθηκε να κατέβει στο Ναύπλιο και πήγε και αποβιβάστηκε στη Διρζίνα και ήρθαν από εκεί με άλογα στο Ναύπλιο. Είχαν φτιάξει μια ψίδα και περιμέναν τον Όθωνα. Και περούσαν όλοι. Ένας Γάλλος που φύλαγε μεταξύ άλλων, ο Κολέτης, κάνω μια παρένθεση, είχε φέρει Γάλλους, είχε φέρει ένα τάγμα Γάλλων, δίθενε για να τηρήσει την τάξη. Προσέξτε. Και τον είχαν επικηρύξει τον Κολοκοτρώνη για 5.000 φράγκα. Θα πάμε αργότερα. Είχε γίνει 10 μέρες πριν έρθει ο Όθωνας, είχε γίνει μια σφαγή στο Άργος από Γάλλους. Αν θέλετε. Σφάξαν Έλληνες. Σφάξαν Έλληνες οι Γάλλοι. Σφάξαν 300 ανθρώπους. Και όχι μόνο, πάμε τώρα έτσι δεξιά-αριστερά. Τους σφάξανε και τους πετάξανε σε ένα λάκκο μέσα.
χωρίς να τους κλέψουν καθόλου. Και αποδώσανε αυτή την σφαγή στον Κολοκοτρώνη. Με βάση αυτή λοιπόν την ιστορία, mm-hmm. τον είχαν επικηρύξει. Και όταν περάσανε όλοι οι οπλαρχηγοί να υποδεχτούν τον Όθωνα από μια ψίδα που είχαν ετοιμάσει, ένας Γάλλος σήκωσε τη λόγια να τον τρυπήσει. Τράβηξε το πιστόλι ο Κολοκοτρώνης, τον πρόλαβε όμως ο λαχαγός του Γάλλου που ήξερε τον Κολοκοτρώνη, του χτύπησε με το όπλο του και έτσι αποφύγαν να το σκοτώσουν. Και σκέψου, τον μετέφερα στον Όθωνα και διέταξε να τον αφοπλίσουν τον Κολοκοτρώνη και άφησε τα όπλα του κάτω και τον οδήγησε ο λοχαγός ο Γάλλος, που το λέγανε και Μπρεντ μάλιστα, και τον οδήγησε να πάει στην εκκλησία όπου γίνεται η δοξολογία. Άοπλος. Ελάτε λίγο στην Αντιβασιλεία. Είμαστε πια στην περίοδο που οι μεγάλες δυνάμεις, οι Εγγλέζοι προκειμένου, έχουν επιλέξει ότι ο Όθωνας θα είναι ο βασιλέας Ελλάδας. Μιλάμε βεβαίως τα χρόνια που έχουν περάσει μετά τη δολοφονία Καποδίστρια και ό,τι έχει επικρατήσει ουσιαστικά στην Ελλάδα, δηλαδή στο Ναύπλιο, εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι. Έχει φύγει και ο Αυγουστίνος από την εξουσία. Ο Κολέτης έχει μπει μες στο Ναύπλιο για να τηρήσει ποτέ την τάξη. Έχει φέρει Γάλλους, αλλά η βασιλεία Όθωνα ξεκινά με την αντιβασιλεία ως ανήλικος. Τι ρόλο παίζουν πρόσωπα όπως ο Άρμασμπεργκ, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής των Αντιβασιλέων, ο Μάουρερ, που για πολλούς είναι ο ουσιαστικός κυβερνήτης της χώρας, και ο Χάιντεκ. Και πώς σχετίζονται με Έλληνες ως προσωπικότητες και τα περίφημα κόμματα. Ο Άρμασμπεργκ, ακού ήταν πριν έρθει εδώ, ήταν υπουργός οικονομικού της Βαυαρίας και είχε δανειστεί Βαυαρία από τους Άγγλους. Συγκεκριμένα το Παρίσι από την τράπεζα του Ρότσιλντ. Είχε δανειστεί κάπου 60-70.000 φράγκα. Για τη Βαυαρία. Βαυαρία. Τώρα τι έγινε και τι σχέση, είχε στενές σχέσεις με τους Άγγλους. Στενότερες σχέσεις. Ο Μάουρερ, ο οποίος πραγματικά κυβερνούσε, λοιπόν, ήταν με τους Γάλλους. Είχε σπουδάσει στη Γαλλία ο Μάουρερ. Ήταν και καθηγητής νομικής και στη Βαυαρία και είχε σπουδές στη Γαλλία. Συνδέθηκε αμέσως με τον Μαυροκορδάτο. Ο Μαυροκορδάτος σκόπιμα έφερε τους Ρωμαιολιώτες από την Περακόρα μετά που έφυγε ο Αυγουστίνος, ώστε να. Για το έλεγε, το έλεγε. Ο αδελφός του Καποδίστρια. Έλεγε, ναι, ο Δραγούμης λέει ότι ήρθε σκόπιμα, γιατί του είπε, όταν έρθει ο βασιλιάς, πρέπει να βρει εμάς. Αν δεν βρει εμάς και βρει τον Λοκοτρώνη, εμείς θα είμαστε. Αυτός θα είναι στον παράδεισο και εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τάχθηκε με το Μάουρερ. Ο Άρμασμπεργκ, ο πρόεδρος της Αντιβασιλείας. Ήταν με τον Μαυροκορδάτο. Ήταν με τον Μαυροκορδάτο. Ο πρεσβευτής τώρα, ο Λάιος της Αγγλίας, ήταν καθημερινά στο σπίτι του Μάουρερ, του Άρμασμπεργκ, του πρόεδρου. Ο άλλος από την άλλη πλευρά ζήλευε. Έβλεπε ότι οι Άγγλοι δεν ήταν μαζί με τον Μάουρερ. Και είχε αρχίσει μια φαγωμάρα, έτσι θα έλεγα. Άρα και οι αντιβασιλείς κάναν προσωπικά παιχνίδια. Ο δε Έντεκ που είπατε ουσιαστικά ήταν τσιράκι του Μάουρερ. Έτσι. Λοιπόν, είχε αρχίσει μια μάχη, έτσι, μια mm-hmm. ένας πόλεμος μεταξύ των τριών. Η οποία μεταφέρθηκε βέβαια και στους άλλους. Στους φοβοκουκλάριους αυτού, τους Έλληνες δηλαδή. Έτσι. Ο Μαυροκορδάτος και ο πρεσβευτής Αγγλίας μαζί με τον Άρμασμπεργκ, οι άλλοι δύο, ο άλλος με τους Γάλλους. Άρα πρακτικά ο Μαυροκορδάτος με αυτόν τον τρόπο ήταν ο ηγέτης του Αγγλικού κόμματος, για να το πούμε απλά. Ο Κολέτης του Γαλλικού, βεβαίως, μετέπειτα. Το βασικό δεν είχε επιρροή καμία. Ναι, μετέπειτα βέβαια διαμοιράστηκαν και είναι και το σπέρμα του δικοματισμού στην πατρίδα μας αργότερα. Ναι, όταν εξέλιπαν οι λόγοι του Κολοκοτρώνη, μοιράστηκαν σε δύο κόμματα. Τους Σουστάν Ελλάδες και τους Ρεντικότες. Δεν υπήρχε ρωσικό πια. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, πώς στείνεται η ιστορία της δίκης του Κολοκοτρώνη, ο οποίος έχει περάσει και άλλες δίκες βέβαια την περίοδο του εμφυλίου, αλλά εδώ. Τώρα, ναι. Πώς στείνεται η δίκη καταρχάς, λοιπόν, για να το καταλάβουμε. Κοιτάξτε τώρα. Είπαμε λοιπόν πώς είναι τα κόμματα, έτσι. Το κόμμα που είχε τη μεγάλη ισχύ, έτσι, το λαό μαζί του ήταν το ρωσικό. Ας το πούμε του Κολοκοτρώνη. Οι άλλοι του Μαυροκορδάτου δεν είχαν πολύ κίνηση. Και ο άλλος επίσης δεν είχε. Οι Άγγλοι θέλανε να επηρεάσουν την πολιτική του Όθωνα. Ήθελαν να την επηρεάσουν. Ο Όθωνας όμως άκουγε περισσότερο το Μάουρερ και λιγότερο τον πρόεδρο. Ή δυστυχώς ήταν και ένα παιδαρέλι 17 χρονών, ακόμη 17-18 χρονών το πρώτο έτος.
Δεν είχε πείρα πολιτική, ήταν και αυτός που ήταν. Τέλος πάντων. Προβληματικός. Προβληματικός, ναι. Ο Μάρου ήταν ικανός, ικανότατος, έξυπνος άνθρωπος και δραστήριος και ραδιούργος. Και ο άλλος και ο Έντι και ραδιούργος. Ό,τι του λέγανε, άκουγε. Τι έγινε τώρα λοιπόν εδώ. Οι Άγγλοι θέλησαν, επαναλαμβάνω, να προσετεριστούν τον Όθωνα, να προωθήσουν την πολιτική τους. Δεν μπορούσαν να το καταφέρουν αυτό, διότι ο πολλής κόσμος ήταν με τον Κολοκοτρώνη. Σκεφτήκανε λοιπόν να δημιουργήσουν μια ιστορία, μια κατηγορία κατά του Κολοκοτρώνη, ώστε εάν τον κρεμάγανε, τον αποκεφαλίζανε με τον Πλαπούτα, δεν ήταν ο Κολοκοτρώνης, είχαν πιάσει 15-20 άλλους. Τον Νικηταρά, τον Μπουριοζότη, είχαν κλείσει τη φυλακή. Λίγες μέρες μετά κλείσαν και άλλους 20, ας πούμε, του Ρωσικού Κόμματος. Σκεφτήκανε, άμα αποκεφαλίσουν την ηγεσία, οι άνθρωποι αυτοί τώρα, του Ρωσικού Κόμματος, θα πάνε με το κόμμα το Αγγλικό. Τι έκανε όμως ο Πονηριά, ο Μαυροκορδάτος? Έβαλε μπροστά στην ουσία τον Κολέτη. Τους Γάλλους. Ναι, πίσω ο Μαυροκορδάτος όλη τη ζωή έκανε το εξής. Άλλους έβαλε μπροστά, αυτό δεν φερότανε. Όπως έγινε και με το κάψιμο του στόλου, έβαλε το Μιαούλη. Όπως έγινε και η δολοφονία του Καποδίστρια, έβαλε το Μπολιζοίδη μπροστά να φωνάζει. Ενώ ουσιαστικά αυτό ήταν το αφεντικό. Έβαλε αχυρά ανθρώπους. Λοιπόν, έπαιζε ένα παιχνίδι διπλό, μια ραδιουργία. Έβαλε τον Κολέτη να δημιουργεί την ιστορία με τον Μάρον και ουσιαστικά ήθελε αυτό. Γιατί εάν τελικά τους τελούσαν, είναι και ιστορικά ξεκριβωμένο. Δυστυχώς οι αδύνατοι πάνε με τον ισχυρό. Λέτε στο βιβλίο αυτό. Θέλω αυτό να συμπληρώσω και το εξής μόνο. Παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Γιατί οι Μωραΐτες, γιατί τότε ο Μωριάς ουσιαστικά δεν είχαμε άλλα μέρη έτσι, ελεύθερα. Δεν θέλαν καθόλου τον Κολέτη, διότι είχε το 25 λίγη πυρήνα χρόνια. Στον Εμφύλιο. Στο Μωριά. Ναι. Και επίσης είχε φέρει το Γρίβα, τους είχε ξεθεώσει δηλαδή. Δεν επρόκειτο ποτέ να πάνε με το Γαλλικό Κόμμα. Επομένως, η σκέψη του Μαυροκουρδάτη ήταν, εάν εκτελέσουν την ηγεσία, πού θα πάνε, στον Κολέτη, όταν θέλουν. Εδώ θα έρθουν. Μάλιστα. Λέτε εδώ, από την ιστορική έρευνα που κάνατε, ότι, να το πω έτσι, το κόλπο, το τρίκ του Μαυροκορδάτου ήταν να σμπρώξει τους ανθρώπους του Κολέτη που ήταν μέσα στον κρατικό μηχανισμό και βλέπουμε τις προσωπικότητες Κολέτη και Μαυροκορδάτου όση ώρα μιλάμε, να φτιάξουν ένα έγγραφο με το οποίο να ζητούν ουσιαστικά την αντικατάσταση των αντιβασιλέων. Το έγγραφο λέτε στην έρευνα που έχετε κάνει ότι επί της ουσίας το διακινούσαν άνθρωποι του Γαλλικού Κόμματος, στην παγίδα προσπάθησαν να ρίξουν και τους ανθρώπους του Ρωσικού Κόμματος και στο τέλος αυτοί που στήσανε όλη την Πλεκτάνη εμφανίστηκαν να την αποκαλύπτουν κατηγορώντας ότι πίσω από όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι ο Κολοκοτρώνης. Αυτή είναι η βασική κατηγορία. Ήτανε Πλεκτάνη. Βάλανε το γραμματέα του Άρμοσμπεργκ. Του Προέδρου των Αντιβασιλέων, ναι. Κολέτης και Μάρο είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Ή μάλλον ο Κολέτης ήταν ο Σταυλίτης, όχι ο Σταυλάρχης. Σταυλίτης ή κύριος Προφέτης Τάλογα. Ο Σταυλίτης του Μάουρερ. Τι κάνανε, βάλανε το γραμματέα του Μάουρερ, του Άρμοσμπεργκ, με συγχωρείτε, να κάνει μία αναφορά. Ήταν και ελληνιστή, ξέρει και ελληνικά αυτός, προς τον Λουδοβίκο ότι πρέπει, ξέρεις κάτι. Τον μπαμπά του Όθωνα. Τον πατέρα του Όθωνα. Το λέω εγώ για τον πολύ κόσμο. Ωραία, ναι, πολύ σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να στείλει στον Λουδοβίκο τον πατέρα του Όθωνα μία αναφορά να πει ότι ο κόσμος δεν θέλει την αντιβασιλεία. Θέλει μόνο τον Άρμοσμπεργκ. Μόνο τον πρόεδρο. Διότι οι άλλοι δεν τα πάνε καλά, δεν του συμπαθεί κλπ. Έκανε την αναφορά, τον έβαλαν, έκανε την αναφορά. Με αυτόν τον τρόπο τώρα ξέθεσαν, έβαλαν, είπαν ότι την αναφορά την υπέγραψε και ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας και την κυκλοφορούσαν να την υπογράψουν και άλλοι Έλληνες. Και έτσι εξέθεσαν και τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα και άλλους, αλλά και τον Άσμαρμπεργκ. Και άρχισε λοιπόν λίγο ή πολύ ουσιαστικά να κατηγορούν. Έφτασε εκεί, τι κάναν τώρα. Δεν έγινε δίκη λοιπόν αυτός που έκανε την αναφορά. Υποτίθεται ο Κολοκοτρώνης πήρε την αναφορά αυτή του γραμματέως του Προέδρου της Αντιβασιλείας και την υπέραψε. Και να πάει στη Βαυαρία, έτσι, στον πατέρα του Όθωνα. Αυτό δεν έγινε ποτέ, δεν βρέθηκε αναφορά. Δεν βρέθηκε ποτέ αναφορά. Τι κάνανε, τον γραμματέα τον φυγαδεύσανε. Όχι μόνο τον φυγαδεύσανε, του πειράσανε και τα έξω και το στείλανε στη Γερμανία. Αυτόν που συνέταξε. Και δώσε τα χαρτιά όλα. Ούτε ανάκριση, τίποτα. Φαντάσου τι έγινε.
Και όταν ρωτήθηκε ο Μάρο, λέει, δεν θέλαμε να εκθέσουμε τον πρόεδρο. Υποτίθεται ότι ο πρόεδρος ήταν αναμειγμένος. Ξεκίνησε από μια αναφορά, ιστορίες, ανοίξαν μια δουλειά. Ότι... Το διατάφτα στο κατηγορητήριο είναι λοιπόν ότι ήθελε να διώξει τον Όθωνα εκτός από τους αντιβασιλείς. Όχι, όχι, ήθελε να διώξει μόνο και έκανε και άλλη αναφορά στον Τζάρο. Μάλιστα. Δεν ήταν αναφορά, είχε στείλει ένα γράμμα, του είχε στείλει γράμμα ο υπουργός εξωτερικών του Τσάρου και απήντησε. Δεν βρέθηκε αναφορά. Με λίγα λόγια τον κατηγορούσαν λοιπόν ότι ήθελε να ανατρέψει την καθεστική ατάξη πραγμάτων. Το αυτό το χαρακτήρισε προδοσία. Μάλιστα. Κάνουμε διακοπή και σιγά σιγά θα μπούμε, γιατί ήθελα να πληροφορηθεί καταρχάς ο κόσμος ποια ήταν η βασική κατηγορία. Εντάξει. Προδοσία λοιπόν ο Κολοκοτρώνης. Εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσία, διότι επί της ουσίας φέρεται να θέλει να καταργήσει την αντιβασιλεία. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Κύριε Παναγκούπουλε, έχουμε μείνει στο σημείο της κατηγορίας που έχει αποδοθεί, βεβαίως, πρώτον και καλύτερο τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, αλλά και στους άλλους, καλά είπατε. Η βασική όμως κατηγορούμενη, γύρω από τους οποίους εκτελήσονται όλα τα γεγονότα και έτσι αποκωδικοποιείται και ο ρόλος πολλών Ελλήνων και μη, είναι ο Κολοκοτρώνης, είναι και ο Πλαπούτας. Θέλω να μου πείτε, η κατηγορία είναι σχάτη προδοσία. Σε τι δικαστήρια θα τους καθίσουν σε λίγες μέρες, που δεν είναι λίγες μέρες τελικά, μετά τη σύλληψή τους. Δύο χρόνια. Έχει σημασία αυτό και για το δικανικό μέρος της υπόθεσης. Σε τι δικαστήρια θα τους καθίσουν στο σκαμνί, και λέω σε τι δικαστήρια, στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Γιατί εκείνη την περίοδο επικρατεί η άποψη ότι αυτά δεν είναι δικαστήρια της αντιβασιλείας των Βαβαρών, αλλά είναι μόνο καταδικαστήρια. Και θυμίζω για πολλούς ότι μιλάμε σε μια περίοδο που πια ξυλώνεται ό,τι έχει οργανώσει ο κυβερνήτης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Κυριολεκτικά ξυλώνεται και ξυλώνεται με τις ευλογίες Ελλήνων πρωταγωνιστών. Μόλις ήρθε ο Όθωνας, μάλλον ο Όθωνας τώρα κακώς λέμε, ουσιαστικά η αντιβασιλεία. Η αντιβασιλεία. Και από την αντιβασιλεία ο Μάουρερ. Τελεία και Παύλα. Όταν λέμε Όθωνα στην αντιβασιλεία, μιλάμε για Μάουρερ. Αυτό έκανε, να το πω απλά, κουμάντο. Αυτό έφερε μία από τη Βαβαρία, μία νομοθεσία έτοιμη, η οποία ήταν εκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες, τις κοινωνικές ανάγκες αυτού του κράτους, της Βαβαρίας. Το έφερε και το κόλλησε εδώ. Ο Καποδίστριας είχε δικαστήρια δημιουργήσει. Μάλιστα είχε δικαστήριο, όπως έλεγε, το πρωτόκλητο, δηλαδή το πρωτοδικείο, το έκλητο, δηλαδή εφετείο. Είχε μια στάνταρ κατάσταση με δικαστήρια. Μόλις πάτησε το πόδι του λοιπόν ο Μάουρερ, για να ξαναλέμε πάλι, να μην λέμε Όθωνας, ο Μάουρερ, τι έκανε. Τα κατήρησε αυτά τα όλα και έφτιαξε μόνο τρία δικαστήρια. Γι' αυτό τα λέγει, θα δείτε, τα λέγει ολόκληρο κατά δικαστήρια. Ένα στο Μεσολόγιο, νομίζω, ένα στη Χαλκίδα και ένα στο Ναύπιο. Γιατί τα έκανε αυτά τα δικαστήρια, γιατί ήθελε πολύ γρήγορα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Έπρεπε να εκτελεστούν οι υποπλαρχηγοί. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα ήταν πρόσφοροι, δεν θα ήταν υπάκοοι στον Όθωνα. Τι έγινε λοιπόν τώρα. Ενώ έφερε την νομοθεσία, έφτιαξε δηλαδή ποινικό κώδικα που είναι ποια είναι τα εγκλήματα, δικήματα και τι ποινιβάεις, και ποινική δικονομία από τη Βαβαρία. Ποινική δικονομία για τους ακροατές που δεν είναι νομικοί, είναι ο νόμος που καθορίζει πώς γίνονται οι δίκες. Η δικονομία λοιπόν που έφερε η Γερμανία και ο ποινικός κώδικας, αλλά εδώ στα ΑΜΑΔΑ, στη δικονομία, είχε για να δικάζουν τα εγκλήματα, είχε ενόρκους. Είχε σύνθεση από τακτικούς δικαστές και από ενόρκους. Τα δημοσίευσε στην εφημερία της κυβερνήσεως, μικρή παρένθεση, η εφημερία της κυβερνήσεως ήταν γραμμένη και στα γερμανικά, ακούστε, και στα ελληνικά. Τη δημοσίευσε λοιπόν, αλλά τι έκανε. Δεν ανέστειλε την ισχύ. Είπανε θα ισχύσουν μετά από δύο χρόνια. Μετά το 35. Δηλαδή ενώ μπήκε και έκανε νομοθεσία και έπρεπε να δικάζονται οι πολίτες με βάση αυτή την καινούργια νομοθεσία, δεν το έκανε, να δικάζονται από ενόρκους. Άφησε λοιπόν τρία δικαστήρια, αλλά περιοριστούμε στον Άπλιο, που ήταν μία και έξω. Δικάζανε χωρίς έφεση, χωρίς τίποτα άλλο, από πέντε δικαστές και εντός 24 ώρων έπρεπε να εκτελεστεί η απόφαση. Άρα στην ουσία είχε φτιάξει έκτακτα δικαστήρια, να το πω έτσι. Κατά δικαστήρια. Κατά δικαστήρια,
μέχρι να ισχύσει ο νομικός εντός εισαγωγικών πολιτισμός μετά από 2 χρόνια. Μα, ναι, ήδη όμως τον είχε δημοσιεύσει. Αλλά είχε αναστείλει την. Τροποντινά νομικά, θα μπορούσε να κάνει να πει νομικά, ότι ήταν έκτακτα στρατοδικεία. Δημοσιεύεται ένας νόμος σήμερα, ναι, ναι, αλλά ισχύει το αρχίσει από τον Αύγουστο. Μάλιστα. Καταλάβατε. Εδώ ήταν 2 χρόνια μετά. Ναι, το έκανε σκόπιμα. Είναι τροποντινά έκτακτα στρατοδικεία εκείνης περίοδου. Εγώ θα έλεγα τροποντινά, λέω. Δικαστικά δολοφονία, αν θέλετε. Πρώτη για δικαστήρια, έτσι είναι. Δικαστικά δολοφονία. Δεν είναι πρώτη για δικαστήρια. Εν όψη του το ότι ήταν και επανδρωμένα, πέρα με ανθρώπους του καθεστώτος. Θα δούμε παρακάτω ποιοι ήταν αυτοί που δικάζαν. Αλλά έβαλε και όποιον ήθελε. Έβαλε τώρα ένα του Κολοκοτρώνη. Δεν αποκράτε το πρωτόκολλο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είχε νομικούς. Νομικά ήξερε μόνο ο Πολυζωήδης. Ούτε ο Τερτσέτης ήξερε νομικά. Έβαζε όποιον ήθελε. Είχε φέρει από τη Χαλκίδα δικαστή που ήταν σαλπιχτής Βαβαρός. Αυτά τα δικαστήρια. Με αυτούς τους ανθρώπους δίκαζε. Γι' αυτό του λέγανε κατά δικαστήρια. Και είχε φέρει και τρεις μεταχειρισμένες, λέμε, τόμους γιλωτίνες, όπως έλεγε λαός. Μία στο Ναύπιο, μία στη Χαλκίδα, όπου και τα δικαστήρια στο Μεσολόγγι, και με την πρώτη κόβανε. Μετά από 24 ώρες. Αυτή ήταν η θεωρία του. Για να δούμε λίγο τη σύνθεση του δικαστήριου που θα δικάσει τον Κολοκοτρώνη. Είχε κάνει σύνθεση αρχικά, αυτό έγινε τον Απρίλιο του 1934, αρχίσαν οι δίκες. Το Σεπτέμβριο του 1933 τον φυλακίσανε, μέχρι τον Απρίλιο ήταν προφυλακισμένος. Αν θέλετε, θα δείτε, τέλος πάντων. Δεν έβλεπε ότι πολύ πετούμενο, όπως έλεγε. Λοιπόν, η σύνθεση. Στο δικαστήριο του Ναυπίου υπηρετούσαν 5 δικαστές. Εν όψη της δίκης μεταθέσανε τους δικαστές. Ο ένας στην Χαλκίδα, ένα αλλού, και φέρανε 3 καινούριους. Αλλάξαν τη σύνθεση δηλαδή, ναι, αυτών που θα δίκαζαν. Λοιπόν, ο ένας ήταν ο Τερτσέτης με τον Πολυζωήδη, υπηρετούσαν εκεί από τον Απρίλιο περασμένου χρόνου. Αυτή ήταν στάνταρ. Τους θεωρούσαν δικούς τους. Ο Μάρ τους θεωρούσε δικούς τους. Και το έλεγε αυτό, θα σας πω πώς το έλεγε. Λοιπόν, οι άλλοι δύο, πάει 21 άρρωστο ο Λουκόπουλος, δεν τους κάνανε. Θεωρούσαν ότι ενδεχομένως να έκλειναν προς τους κατηγορουμένους. Και τους μετέθεσαν και έφεραν 2 από τη Χαλκίδα, οι οποίοι είχαν δηλώσει καθαρά και εξάστερα ότι ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας πρέπει να εκτελεστούν. Πριν τη δίκη. Πριν τη δίκη. Είχαν άποψη. Πριν τη δίκη, άποψη. Μάλιστα. Οι δικαστές. Ο άλλος ήταν. Ο άλλος που ήταν γαμπρός του Υπουργού Δικαιοσύνης του Σχοινά. Ο άλλος ήταν, ο Βούλγαρης ήταν γαμπρός του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και έγινε δικαστής, το φέρανε. Και είχαμε λοιπόν μια σύνθεση, οι τρεις δεδηλωμένοι, ο Πολυζωής δεν είχε πει τίποτα, εμφανιζότανε. Ήταν και ο μόνος νομικός δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι. Υποτίθεται ότι είχε έρθει το Παρίσι, είχε σπουδάσει νομικά, Παρίσι του διαφωτισμού, έτσι, νέος άνθρωπος, 30 χρονών ήταν. Με ιδέες υποτίθεται ότι ξέρει νομικά και τι σημαίνει δικαιοσύνη. Δεν είναι έτσι. Στη Γαλλία ήξερε πώς δικάζαν στη Γαλλία. Δεν είχαμε την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης που κόβαν τα κεφάλια ο Ρομπεσπιέρος. Λοιπόν, και υπήρχε αυτή η σύνθεση, η οποία ήταν καθορισμένη για να τους δικάσει. Και τελικά το αποτελέσματος, οι τρεις οι άλλοι, οι οποίοι είχαν δεδηλωμένη άποψη, το είχαν πει, τους κατεδίκασαν. Τώρα, από εκεί θα δούμε για. Πρόεδρος του δικαστηρίου λοιπόν είναι ο Πολυζωήδης. Τι προσωπικότητα είναι ο Πολυζωήδης, διότι τον Πολυζωήδη πέρα από το νομικό υπόβαθρο που εσείς περιγράφετε, που είχε σε σχέση με τους υπολείπους, τον βρίσκουμε βασικά ως τον διαπήρσιο κήρυκα της αντιπολίτευσης επί Καποδίστρια. Εκδότη εφημερίδας, η οποία μάλιστα φεύγει από το Ανάπλη και πάει στην Ίδρα, διότι η κριτική που ασκούσε δεν ήταν απλή κριτική. Περίπου έστελνε το μήνυμα ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να φύγει από τη μέση ο Καποδίστριας. Άρα ο Πολυζωήδης έχει εμπλακεί στα πολιτικά πάθη της χώρας. Δεν είναι αυτό που γνωρίσαν πολλοί από τον κινηματογράφο, να το πω έτσι, από την περίφημη δίκη των δικαστών, ένας ηρωικός ανατρεπτικός δικαστής. Έχει εμπλακεί στα πάθη. Είναι σφόδρα αντικυβερνητικός στην περίοδο του Καποδίστρια και έτσι ο Καποδίστριας έχει πληρώσει τα έξοδα των σπουδών του. Άστε. Είναι έτσι. Θα σας δώσω την προσωπικότητα να το απομυθοποιήσουμε. Διότι δυστυχώς σήμερα και στον Ναύπλιο και στην. Βλέπουμε και την εφημερίδα του Πολυζωήδη, τον Απόλλωνα. Δεν τη βλέπω. Λοιπόν, και στον Ναύπλιο και στον Τρίπολη και στο Μελένικο της Μακεδονίας οι πρωτομές τους. Για να δούμε ποιος ήταν. Ήρθε κάτω μετά στην αρχή της Επανάστασης, προσχολήθηκε στο Μαυροκορδάτο. Ήταν από αυτούς που μαζί με τον Μαυροκορδάτο και κάποιους άλλους φτιάξαν και το πρώτο σύνταγμα της Επιδαύρου.
Μετά το 25 που ήρθε έφτασε εδώ ο Ιμπραήμ, σηκώθηκε, έφυγε και πήγε στο Παρίσι. Πήγε στο Παρίσι, πέρασε από την Πίζα από τον Δεσπότη τον Ιγνάτιο και πήρε μια συστατική επιστολή να πάει να βρει, ο Καποδίστρια δεν είχε έρθει ακόμη, να βρει να τον βοηθήσει να σπουδάσει. Του έκανε μια επιστολή και του είπε: «Εξοχότατε κύριε Κόμη, βοήθησέ με να τελειώσω σπουδές και θα είμαι σκλάβος σου αιώνια υποχρεωμένος, σε παρακαλώ. Και αν δεν μπορείς για όλα τα χρόνια των σπουδών, βοήθησέ με τον πρώτο χρόνο». Ο άλλος, ο οποίος πραγματικά πίστευε και αγαπούσε αυτά τα νέα παιδιά που είχαν ενδιαφέρον και ήταν πατριώτες, είπε στον Εινάρδο που ήταν φίλος του, ο Εινάρδος ήταν τραπεζίτης Ελβετός, και του έστειλε τα χρήματα να σπουδάσει. Σπούδασε και γύρισε την Ελλάδα, του είχε και τα εισιτήρια μάλιστα. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, μπήκε, κόλλησε, τον έκανε δικαστή ο Καποδίστριας. Παράτησε λοιπόν την έδρα του Προέδρου και τον έβαλε ο Μαυροκορδάτος. Έβγαλε μια εφημερίδα στον Άπιο, στην οποία δεν ήξερε τι έλεγε. Κάνω παρένθεση. Ο υποτίθεται δίκαζε τώρα ο Πολυζωήδης τον Κολοκοτρώνη, γιατί υπέραψε μια αναφορά να φύγει για τη Βασιλεία. Αυτό στο Ναύπλιο, ο Πολυζωήδης με την εφημερίδα, δεν ήξερε τι έλεγε σε βάρος του Καποδίστρια. Και όταν πια είπανε, γιατί το κάνεις αυτό, το έσκασε και πήγε στην Ίδρα. Εκεί έβγαζε μια εφημερίδα που τη λέγανε Απόλλωνα, η οποία έγινε δηλητήριο. Αρκεί να σας πω ότι όταν δολοφονήθηκε, έγραψε στην εφημερίδα ο Πολυζωήδης ότι βλέπουμε σε αυτή την ευγενή χειρονομία, ακούστε, τον Μαυρομιχάλιδων, ναι, τη θέληση του Θεού να μας απαλλάξει από τον τύρανο. Ευτυχώς που ο τύρανος έφυγε. Σε αυτή την ευγενή πράξη των Μαυρομιχαλαίων πρωτοστάτησαν πολλοί και με αυτούς και εγώ μαζί, για να μην σας πω τα λόγια του, ότι ήμουν ο πρώτος. Κρίνετε τώρα κι εσείς και οι ακροατές να έχεις έναν άνθρωπο που να λέει είναι η ευγενής πράξη που του έβαλε ο Γιωργάκης το μαχαίρι και το έβγαλε έξω τα έντερα και ο άλλος του πέταξε τα μυαλά στον αέρα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο θείος του τον πυροβόλησε και ο Γιωργάκης ο μικρός και αυτός 30χρονος, ο Μπαϊζαντές, ο γιος του Μπέη, πέρασε το μαχαίρι και το έβγαλε έξω τα έντερα στην κοιλιά, έξω στον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έγινε δικαστής. Αυτό ήταν. Πείτε μου κάτι. Συνεκδότης του Πολυζωήδη είναι ο Γιάνγκος Σούτσος. Τι σχέση έχει με το Σούτσο που είναι ένας από τους δικαστές του Κολοκοτρώνη? Ξαδερφός του. Μάλιστα. Ο Γιάνγκος Σούτσος, συνεκδότης του Πολυζωήδη, είναι ο γνωστός ψευδομάρτυρας κατά του Καραϊσκάκη στη δίκη που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή του Καραϊσκάκη. Μάλιστα. Μάλιστα. Για να ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά. Είδατε. Άνθρωπος του Κολέη τώρα και του Μαυροκορδάτου. Ο Γιάνγκος Σούτσος, μάλιστα, ήταν εξαδερφός. Αυτός τώρα γράφει κάπου ο Δραγούμης, όχι μάλλον, ο Μακρυγιάννης. Λέει, τι ρωτάτε για τον Γιάνγκο? Δεν πάτε στο Μεσολόγγι να δείτε τι κόσμο έχει φάει και τι τραβήξαν οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στους Τούρκους. Και όμως ο εξαδερφός του ήταν ο Γιάνγκος ο Σούτσος. Ένας άλλος συγγενής, δεν πάμε τώρα, δεν πάμε, επί Γεωργίου. Ένας όχι, Σούτσος, μην πάμε επί Γεωργίου. Αγόρασε. Τη μισή Αθήνα τώρα, θέλω να πω. Άλλα. Πώς συνεχίζονται. Αυτή είναι λοιπόν λίγος πολύ η σύνθεση του δικαστήριου. Επίσης είπατε ότι λόγω των εκτάκτων καταστάσεων δεν ίσχυε το νομικό πλαίσιο που θα ίσχυε μετά από 2 χρόνια. Μα με συγχωρείτε, δεν υπήρχαν έκτακτες καταστάσεις. Γιατί να υπήρχαν? Όχι. Έκτακτες καταστάσεις είχαν βαφτίσει οι Βαβαροί. Α, εκείνοι θέλα, το φτιάξαν έτσι αυτοί. Οι συνθήκες. Σύλληψης, κράτησης, απαγγελίας, τα περίφημα 24 ώρα, 48 ώρα κτλ. Ετηρήθησαν 3 μέρες που ήταν τότε, αν δεν κάνω λάθος. Να πάμε να δούμε γιατί ο Πολυζωήδης ακριβώς τι έκανε, δεν έκανε σαν πρόεδρος. Και που είναι, ας πούμε, αν ήταν εντάξει, δεν ήταν εντάξει. Αντίρρησε τον νόμο. Πρώτα απ' όλα, κρατήσανε 1 χρόνο, ξέρω, 8 μήνες, ο Μάσο. Άλλος αυτός, εισαγγελέας τώρα. Ο δημόσιος κατήγορος. Ναι, δημόσιος κατήγορος. Σκοτσέζος. Ο Σκοτσέζος. Άνθρωπος κι αυτός των Άγγλων. Είχε τη Σκωτία, κατά το θεολόγο, κατά το φιλόσοφο, τον είχαν βάλει εισαγγελέας. Δημόσιο κατήγορο. Επίτροπο το λέγανε τότε. Αλλά για να ανταπλοποιήσουμε, εισαγγελέας.
Λοιπόν, έκανε ανακρίσεις και δεν τηρούσε. Ο νόμος έλεγε όταν έπεσε ένα μάρτυρα έπρεπε να έχει και δύο μάρτυρες. Για να μην φαίνεται ότι τον επηρεάζει τον Γκάινς, έπρεπε να ακούνε και άλλοι μάρτυρες. Να έχει μάρτυρες του μάρτυρες τότε. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε καθόλου. Τίποτα. Ένα αυτό το. Δεύτερο, το τραβούσε, είχε κάνει στον Άπριο, είχε κατέβει ο Δελιγιάννης και είχε ανοίξει ένα παραμάγαζο. Ο Κανέλος Δελιγιάννης. Ο Κανέλος Δελιγιάννης. Μεγάλος αντίπαλος του Θεοδωρού Κολοκοτρώνη. Ναι. Άνοιξε ένα γραφείο. Ναι. Στο οποίο γραφείο τι γινόταν. Φέρανε μάρτυρες ο Κολέτσος, υπουργός εσωτερικών, ναι. Έστενα από την επαρχία μάρτυρες, ναι. Πηγαίναν στο Δελιγιάννη και τους έλεγε: εάν θέλετε να διοριστείτε ή να μην πάτε φυλακή, πετάτε, να σας πάω στο Μάσον να πείτε. Δεν λέω Μάσον, Μάσον, άκλητο είναι. Να σας πάω στο Μάσον να πείτε δύο κουβέντες κάτω του Κολοκοτρώνη. Όσοι δεχότανε, ή τους βόλευε σε κάποια θέση, ή έδιναν λεφτά. Όσους δεν δεχόταν, τους έκλεινε φυλακή. Τους έκλεινε ο Μάσον φυλακή. Με δικαιολογία ότι προστατεύει ο Κολοκοτρώνη. Ότι ήσαν, ή όχι οπαδοί, τους συνεργάτες. Άρα ο Κανέλος Δελιγιάννης στο γραφείο αυτό στο Ανάπλη κατασκεύαζε τους ψευδομάρτυρες με άπειρα, αντίτιμο ήρους φέτη στο. Άπειρα τα στοιχεία στο βιβλίο. Όποιος το διαβάσει θα φρίξει. Είχε ανθρώπους που πηγαίνανε στις φυλακές, και λέγανε στο φυλακισμένο: κοίταξε, θες να βγεις, πα σπίτι σου. Έλα να πάω να πεις δύο κουβέντες. Και δώσε μου και 10 δραχμές, κάνει τη δραχμή, δώσε μου ένα δεκάρικο 10. Και άλλοι πληρώνανε, πάρουν μαρτυρίες τώρα. Πληρώνανε για να βγουν τη φυλακή. Και πηγαίνανε και πηγαίνανε, λέγανε στο Κολοκοτρώνη, λέγανε στο Μάσονα, ότι ο Κολοκοτρώνης είδε την αφορά, μου είπε να υπογράψω διάφορα τέτοια. Ένας μάλιστα, το κάνω συγκεκριμένα από τα Λαγκάδια, μεγάλος άνθρωπος, λέει, φόρτωσε το πρωί από τα Λαγκάδια το μουλάρι, τον κατηγορήσαν αυτόν, ότι η κατηγορία ήταν άλλη τώρα. Όταν ήρθε ο Όθωνας, δεν πειράζει που ξεφεύγω λίγο, υποχρέωσε όλους τους πολίτες να αρχιστούν πίστη και υπακοή. Όλους. Όποιος δεν υπέγραφε, δεν αρχιζότανε στις επαρχίες, τον έπαρχο. Έτσι, δεν αρχιζότανε, ήταν ένοχος. Και κινδύνευε να πάει εκεί στο αυτό το καταδικαστήριο. Όλοι λοιπόν οι πολίτες ορκιστήκαν. Μόνο Όθωνα δεν ορκίστηκε. Έτσι. Είπε ένας από τα Λαγκάδια προεστός, τον κατηγορήσαν ότι δεν ορκίστηκε. Και έλεγε: ξέρω να μην ορκιστούν. Και του σκάσανε μια κατηγορία, του λέει ένας παπάς φίλος του: πήγε στον Κανέλο στον Άφιο να του πει τι θα σε βοηθήσει. Φορτώνω, λέει λοιπόν, με μίγδαλα, με κρασί, με ρακέ, με μέλι και τα πάω στον Κανέλο. Πάω στον Κανέλο, με βάζει μέσα, τι θες, αυτό και αυτό. Μην ανησυχείς. Έλα να πεις 5 κουβέντες. Μα δεν μπορώ, τι είναι αυτό που λες. Θες να γλιτώσεις, θα πας μέσα. Και με παίρνει και με πάει στο Μάσον και κάθομαι μισή ώρα έξω, κουβεντιάζει και μετά με βγάζει. Πάω και λέω εις βάρος του Κολοκοτρώνη, λέει ο άνθρωπος. Και γυρίζω πίσω και έχω, λέει, μετανιώσει και έχω τέτοιες τύψεις που γέρος άνθρωπος ορκίστηκα ψέματα. Το είπα σαν χαρακτηριστικό. Έτσι λοιπόν κατασκευάζονταν σιγά σιγά οι μαρτυρικές καταθέσεις. Λέτε εσείς λοιπόν ότι αυτή τη δικογραφία της εποχής ο πρόεδρος μελετώντας την, στην ουσία θα έπρεπε να την έχει απορρίψει τη δίκη. Αφού έβλεπε, δεν υπάρχουν στοιχεία. Ένα. Δύο. Δεν έκανε βούλευμα. Λέμε σήμερα το βούλευμα είναι όταν υπάρχει μια κατηγορία και γίνεται ανάκριση και οι δικαστές βλέπουν ότι δεν μπορεί να γίνει ακροατήριο, δεν στέκει η υπόθεση. Βγάζουν ένα βούλεμα και δεν πάμε στα δικαστήρια. Σε απαλλάσσει ή σε παραπέμπει, ας πούμε. Αν είναι μια δύσκολη υπόθεση. Αλλά όταν δεν έχουμε στοιχεία, δεν έκανε βούλευμα. Δεν είναι αυτό μόνο. Ζητήσανε οι κατηγορούμενοι και οι δυο μια παράταση προθεσμίας. Τους έδωσε 8 μέρες. 10 μέρες. Και ζητήσανε όλες τις 8 μέρες να διαβάσουν τις καταθέσεις και οι δικηγόροι τους να ενημερωθούν για να αντιμετωπίσουν την κατηγορία. Και μιλάμε για κατηγορία και θάνατο και την άλλη μέρα. Και δεν την έδωσε ο κύριος Πολυζωήρης. Κάνανε άλλη αίτηση και είπανε οι δικαστές είναι προκατηλημένοι. Πρέπει να εξαιρεθούν. Και δεν τους εξήρεσε καθόλου. Τα έβγαζε αυτό στην απόφαση. Λοιπόν, δεν μελέτησε, δεν εξήρεσε. Ζητήσανε άλλο. Να έρθουν αυτοί που είχαν προφυλακίσει οι συνεργάτες τους. Τα έλεγα αυτοί που ήταν μαζί τους. Υποτίθεται ότι πιάσει για τον ίδιο λόγο. Που συγκροτούσαν συμμορία κατά τη Βασιλεία. Να δικαστούν μαζί, να εξεταστούν, να δούμε τι θα γίνει. Το αρνήθηκε. Είπα, αυτοί δεν έχουν κάποια σχέση τώρα εδώ. Δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία. Ακούτε λοιπόν, Ιριά, ο Μάσο δεν είχε απαγγείλει κατηγορία. Τους είχαν κλείσει μέσα χωρίς κατηγορία. Δεν είχε απαγγελθεί κατηγορία. Και λέει, αφού δεν έχει απαγγελθεί, τους καλώ. Όταν αργότερα έγιναν τα επεισόδια,
παρακάλεγε τους αυτούς τους δικαστές ο Πολυζωήδης να αναβάλουν. Άρα αρχικά εκινούμενος ο Πολυζωήδης, λέτε, ήθελε να δικάσει. Είχε εντολή. Είχε εντολή. Το Λοκορδάτου, τους Άγγλους. Και ο Πολυζωήδης και ο Τερτσέτης. Και ο Πολυζωήδης είχε εντολή. Τώρα το παρακάτω θα δούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε στη δεύτερη διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις. Κύριε Παναγούπουλε, έχουμε μείνει λοιπόν γύρω από τον πρόεδρο του δικαστηρίου που δίνει και τον τόνο και το κλίμα και λέτε ότι παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα μετέπειτα, εξ αρχής ο Πολυζωήδης δεν είναι και ο Τερτσέτης, δεν ήταν τοποθετημένοι θετικά, απαλλακτικά για να είμαι ακριβής, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Τουναντίον έκλειναν τα μάτια και ιδίως ο Πολυζωήδης ως γνώστος της νομικής επιστήμης σε μια σειρά παραβάσεις και παραβιάσεις που γινόντουσαν. Πώς στη συνέχεια μεταστρέφεται η συμπεριφορά του Πολυζωήδη? Είναι λιγάκι δυσεξήγητο, διότι όλοι και οι αδριάντες που είπατε στηθήκαν ανά την Ελλάδα μιλούν για τον δικαστή που μαζί με τον Τερτσέτη ουσιαστικά είπαν όχι στη θανατική ποινή του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα. Η εντολή ήρθε από την Αγγλία, μέσω του Μαυροκορδάτου. Ήτανε, θα ψηφίζανε και ο Πολυζωήδης και ο Τερτσέτης θα ψηφίζανε σε θάνατο. Θα τους εκτελούσαν. Γιατί ήρθε από την Αγγλία? Γιατί έγινε ένας πόλεμος, τουρκο-αιγυπτιακός πόλεμος, προσέξτε. Ο Ιμπραήμ, αυτός που λέμε... Ο περίφημος Ιμπραήμ. Αυτός που είχε έρθει, ο δικός μας, να το πω έτσι. Που κατέκαψε την Πελοπόννησο. Που είχε στην Πελοπόννησο, ναι. Από την Αίγυπτο εξεστράτευσε κατά των Τούρκων. Αρχιστράτευσε των Τούρκων ήταν ο Κιουταχής. Ο άλλος ο συνέτερος στην πολιορκία του Μεσολογίου, για παράδειγμα. Συνεργάτη, συνέτερος. Λοιπόν, έχουμε τώρα αντιπάλους. Και έχουν φτάσει οι Αιγύπτιοι στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει τους Τούρκους. Εν όψει αυτού, ο Τσουλτάνος ζητάει τη βοήθεια της Ρωσίας. Και κάνουν μια συμμαχία. Κοιτάξτε τι κύκλους κάνει η ιστορία, όπως σήμερα. Ερωτόκριτος, πώς το λέω, Ερωτόκριτος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια συμμαχία Ρωσίας-Τουρκίας, αμέσως. Αποκλείεται η Αγγλία, ζητάει ελευθερία να περνά από τα στενά. Η Αγγλία φοβάται ότι η Ρωσία θα κατέβει κάτω. Αυτό ήθελε πάντοτε, να έχει ανοιχτά τα στενά. Οι Άγγλοι το εμποδίζανε. Λοιπόν, αλλάζουν τα δεδομένα. Τα γεωπολιτικά. Τα γεωπολιτικά. Οπότε τι γίνεται. Τώρα λοιπόν δεν έχει κανένα συμφέρον να εξαντλήσει το Ρωσικό κόμμα η Αποστολή. Να μην ξεσηκωθούν και οι Έλληνες. Διότι οι Έλληνες πια. Το Ελλάφιο είναι μικρή πόλη, θα το εξηγώ. Διότι η επώνυμη, ο Πολυζωήδης, η κυβέρνηση ήταν 30 άτομα. 3.000 κόσμο. Ξέραν ποιος ήταν. Ξέραν ότι ο Πολυζωήδης είναι άνθρωπος του Μαυροκορδάτου. Δεν το ξέραν από την Ίδρα. Όλοι ήξεραν τι ήταν ο καθένας στη μικρή αυτή πόλη. Επομένως η καταδίκη του ήταν μεγάλη καταστροφή για τους Άγγλους. Θα είχαμε, καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Όταν ο πρόεδρος είναι αγγλόφιλος, ο κόσμος θα ξεσηκωνόταν. Και θα το χρεωνόταν η Αγγλία. Yes. Σε πέραν ένα κλίμα που η Ρωσία τα είχε βρει με πέραν την Τουρκία. Ότι μάλιστα. Θα κατέβανε οι Ρώσοι. Ήδη ο Τσάρος έχει δηλώσει προηγουμένως κατά τη διάρκεια της δίκης ότι αυτή είναι προσβολή του Τσάρου, διότι έχει συλλάβει περιέργως κατά μόνο τους οπαδούς του κόμματος του Ρωσικού. Καταλάβατε. Επομένως τώρα εδώ συμβαίνει το εξής. Ο δε Άγγλος πρέσβης δήλωνε ότι πρώτα για έσχος. Αυτή δεν είναι δίκη. Αρχίζουν τώρα λοιπόν οι Άγγλοι να το παίζουν και προστάτες. Φοβούνται ότι και πράγματι θα ερχόταν οι Ρώσοι κάτω, ο Τσάρος δηλαδή. Άρα εκτίθεται το. Τους εκτελούσαν. Θα έχουμε μια μεταστροφή του λαού. Εκτίθεται κυρίως λοιπόν η γαλλική πλευρά και οι Έλληνες πολιτικοί που θέλουν να εξοντώσουν τον Κολοκοτρώνη. Σωστά. Ναι, έτσι. Μάλιστα. Επομένως γίνεται. Αυτή η στροφή είναι γεωπολιτικό το θέμα. Ναι. Και λέει η Αγγλία στο Μαυροκορδάτο, stop, μην υπογράψετε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, μην υπογράφετε. Προσπαθήστε να τους πείστε μάλλον. Να τους μπλοκάρετε. Τους άλλους τρεις. Άρα Πολυζωήδης, Τερτσέτης παίζουν το ρόλο της εκτέλεσης εντολής του Μαυροκορδάτου. Και κάνουν το εξής. Όχι της σωτηρίας του Κολοκοτρώνη. Όχι. Το ρόλο του είναι πολιτικό το θέμα. Και τι κάνουν τώρα, αφού του λέει, προσπαθεί να τους πείστε. Κάνει αγώνα ο Πολυζωήδης τώρα με τον Τερτσέτη, ο Πολυζωήδης κυρίως, να τους πείσει τους άλλους τρεις δικαστές, οι οποίοι είναι μετακίνητοι. Έχουν πάρει εντολή πάλι από τον Κολέτη αυτή. Τον Κολέτη. Λοιπόν, και κάνουν διάφορες μανούβρες. Τους λένε λοιπόν να την αναβάλουμε, να φέρουμε τους φυλακισμένους, να τους εξετάσουμε και αυτούς μαζί, ενώ το αρνήθηκε στην αρχή.
κάνει μια στροφή 180 μοίρες τώρα. Λοιπόν, να φέρουμε τους φυλακισμένους, να δώσουμε μια αναβολή, να δούμε και άλλες καταθέσεις, γιατί και πώς, μην τους δικάσουμε, να αποφύγουμε την καταδίκη. Αυτή ήταν ανέκδοτη. Από εκεί και πάει, αρχίζει τώρα ένα σενάριο. Ο Τρικούπης, μετά τα επεισόδια αυτά, ήταν πρωθυπουργός. Ο Σπυρίδων. Ο Σπυρίδων. Ο γαμπρός του, του Μαυροκορδάτου. Λοιπόν, παραιτείται. Και αναλαμβάνει πρόσωπο ο Μαυροκορδάτος. Μισό λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι παρετούνται όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Ναι, δε, καλά. Τρικούπη. Δεν μπήκα στη λεπτομέρεια, ναι. Πλην Μαυροκορδάτου και Κολέτη. Όχι, δεν παρετήθηκαν οι Κολετικοί. Οι Κολετικοί. Οι Κολετικοί. Μάλιστα. Οι Κολετικοί. Λοιπόν, παρετήθηκαν. Γίνεται ο Μαυροκορδάτος στη θέση του Τρικούπη πρωθυπουργός και αρχίζει πια τώρα Αγγλία, δηλαδή Αγγλία πρεσβευτής Μαυροκορδάτος, να πιέζουν τον πρόεδρο, τον Άντσμπεργκ. Αυτός τώρα λέει: δεν μπορώ, είναι πλειοψηφία οι άλλοι. Τι να κάνω. Μόνος μου είμαι. Δυστυχώς ο Μάρου αποφάσισε ότι αύριο μετά τη δίκη θα τους εκτελέσουν. Και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε να τροχίσουν τη Λεμιτόμο για να τους εκτελέσουν. Εκεί τώρα μπαίνουν, πηγαίνουν ο Ρώσος πρεσβευτής, ο Πρόσος πρεσβευτής, ο Αυστριακός πρεσβευτής και ακόμη και της Βαυαρίας. Και τους συζητάνε ότι πρέπει να μην τους εκτελέσουν. Θα γίνει φοβερές. Μπορεί και να φύγει και ο Όθρονος. Μπορεί να ανατραπεί ο θρόνος. Φοβότανε την εξέγερση του λαού. Ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, τον ξέρανε. Λοιπόν, και υποχωρεί πια η αντιβασιλεία. Πρόσωμος, παραιτεί το Μαυροκορδάτο, καταργούν το Μαυροκορδάτο και κάνουν τον Κολέτη πρωθυπουργό. Ο Κολέτης προκειμένου γίνει πρωθυπουργός, υποχωρεί και ο Μάουρερ και αμέσως τον στέλνουν το Μαυροκορδάτο στη Βαυαρία, στο Μόναχο. Πρεσβευτή. Ακεί λοιπόν λέει στον Λουδοβίκο τον πατέρα του έχει γίνει και σε λίγο του ανακαλούν τον Μάουρερ, του παίρνουν πίσω. Μάλιστα. Και έτσι γλίτσε ο Κολοκοτρώνης αφού το βάλανε, μετέτρεψε ο Όθωνας σε 20 χρόνια φυλακή. Αυτή είναι τελικά. Καταδίκη, η απόφαση είναι καταδικαστική, ένοχη για εσχάτη προδοσία. Μπλοκάρουν μέσα σε 24 ώρα να μην εκτελεστεί η θανατική ποινή και μετατρέπεται η ποινή απλά σε 20 ετή κάθερση. Και δεν είναι αυτό μόνο, είναι και το άλλο. Ότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έτσι, δεν θα μπορούσαν να τους εκτελέσουν. Αλλά τότε γράψει μια εφημερίδα, στην εποχή τη λέγανε. Λέει αυτό που κάνανε είναι, ας το μεταφέρω τώρα, τζάπα μάγκες ήταν ο άλλος. Διότι δεν κάνανε και τίποτα, έτσι αλλιώς τους καταδικάσανε. Το ότι δεν υπογράψαν την απόφαση δεν είχε καμία επίπτωση. 3-2 ήταν η απόφαση. Είχε καμία επίπτωση. Η πλειοψηφία έλεγε θάνατον. Ναι. Είτε υπογράφανε είτε δεν υπογράφανε. Με τη λογική του δικαστικού σώματος της εποχής, του απολύτου ελέγχου, αυτό που κάνει ο Πολυζωήδης εντός εισαγωγικών είναι και παράνομο. Διότι η πλειοψηφία έχει αποφανθεί. Κανονικά, ας πούμε, δεν μπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Πέστε λάθος. Εγώ λέω ότι ήταν λάθος. Αλλά τι λάθος, όταν είμαστε του 5 και οι 3 λέμε αθώος και ένοχος. Μάλιστα. Και να πω κάτι μόνο να το συμπληρώσω. Έρχεται μια εφημερίδα λοιπόν, ενώπιση αυτού που σας είπα, των διαπλεκομένων γεωπολιτικών συμφερόντων, λέει μια εφημερίδα της εποχής. Η εποχή. Της εποχής η εποχή. Έτσι λέγοντας. Ότι αυτή η ιστορία δεν ήταν θέμα παλικαριάς του Πολυζωήδη του Τερτσέτη. Το θέμα ήταν πολιτικό και εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του κράτους. Είναι. Άρα η απόφαση είναι καθαρά για γεωπολιτικούς λόγους πολιτική. Και τις μεγάλες ανατροπές. Έχω όμως ένα ερώτημα. Μέσα από αυτό το βιβλίο, πάλι με στοιχεία, προκύπτει αβίαστα ότι ακόμη και ακούσια, σε δύο κρίσιμες στιγμές για τη ζωή του Κολοκοτρώνη, αυτός που τον σώζει ακούσια είναι ο Ιμπραήμ. Η μία είναι όταν ο Ιμπραήμ κατακαίει την Πελοπόννησο, στην ουσία καταπνίγει την Επανάσταση, και είναι πάλι κρατούμενος ο Κολοκοτρώνης μετά τον εμφύλιο που έχει τηθεί η δική τους πλευρά των οπλαρχηγών. Είναι πάλι κρατούμενος, δεν τον βγάζουν με τίποτα έξω. Και τελικά, όταν αντιλαμβάνονται ότι ο μόνος μπορεί να σώσει λίγο τα πράγματα, τον βγάζουν. Είναι η πρώτη φορά. Και εδώ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, επειδή η Αίγυπτος φτάνει έξω από την πόλη, από την πρωτεύουσα, εμπάσχετος. Δηλαδή, αυτές οι συμπτώσεις τώρα, έτσι, του κύκλου τα γυρίσματα που αναβιοκατεβαίνουν, έτσι. Και αναπανόμο δεν έχουν. Να δεν είναι εντυπωσιακό όμως, κύριε Παναγόπουλε. Κανένας Έλληνας από τους επωνύμους της εποχής, όλοι καταδιώκουν τον Κολοκοτρώνη και τους είναι αυτό. Και ο μόνος ουσιαστικά, έστω και ακούσια, που τον διασώζει είναι ο Ιμπραήμ. Ο μεγάλος αντίπαλος. Να προσθέσω κάτι τώρα εκεί. Ναι.
Το έχω μελετήσει το θέμα πολύ. Έχω, δηλαδή, υπάρχουν πολλές, πώς το λένε, βιβλία για τη δίκη. Πάρα πολλά βιβλία. Πολλά, πολλά. Λοιπόν, δεν βρήκα πουθενά την άποψη αυτή. Αυτή την υποστηρίζω για πρώτη φορά, ειλικρινώς. Ότι ήταν πολιτικό το θέμα. Όλοι έχουν πει, προχθές ο Φωτιάδης, δεκάδες. Ο Μελάς που είχε γράψει ο Κολοκοτρώνης, λένε οι ηρωές, οι δικαστές. Δεν το έχουν προσεγγίσει από αυτή την πλευρά. Γιατί ενώ ήταν ένοχοι, επαναλαμβάνω, ό,τι ζητούσαν η υπεράσπιση το απέριπτα να συζητεί. Ο Πολυζωήδης. Κυρίως αυτό ο Πολυζωήδης. Αφού βλέπεις ότι ο άλλος είναι γαμπρός του Υπουργού. Βλέπεις ότι αποδεδειγμένο εξήτασε μάρτυρες, υπεράσπιση, εγώ επανέρχομαι, και είπαν οι δικαστές αυτές πριν από ένα μήνα, λέγανε ο Κολοκοτρώνης πρέπει να πεθάνει. Και δεν τους εξαιρείς. Τι σώοι δικαστής εσύ που σήμερα σε θαυμάζουν. Άρα για σας περισσότερο μέτρησε το πολιτικό. Στο ίδιο βιβλίο, με αφορμή τη δίκη, όπου έχετε και συγκλονιστικά στοιχεία της απολογίας Κολοκοτρώνη, θα πρέπει να πω, όπου φαίνεται ότι έχει και μια κοσμοαντίληψη ότι η Ελλάδα γίνεται πια περιορισμένης κυριαρχίας, απολύτως ελεγχόμενη, προτεκτοράτου στην ουσία, λέει ο Κολοκοτρώνης, ότι έχει μετατραπεί και ότι μετά τον Καποδίστρια έχουν χαθεί τα πάντα. Υπάρχουν ενδιαφέροντα και άλλα στοιχεία. Καταρχήν, πείτε μου κάτι. Πριν ξεκινήσει καν η δίκη, έχουμε χορούς και πανηγύρια στο Ναύπλιο. Τι συμβαίνει? Αυτό είναι ένα σπάνιο ντοκουμέντο που ανακάλυψα και το επαναλαμβάνω. Για να το γράψω, διάβασα πολύ. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο τον συλλάβανε. Μπήκε φυλακή και μέχρι τη δίκη τον Απρίλιο δεν βγήκε έξω καθόλου. Ούτε τον αφήνει να βγει έξω. Από την ακροναυπλία. Ναι, δεν τον και το κελί. Αν έχουμε πρόχειρη, ας δείξουμε λίγο την εικόνα. Το κελί δεν είναι, για όσους έχουν πάει βέβαια, είναι συγκλονιστικό το σημείο. Είναι σκοτεινό. Πάει, είναι σκοτεινό, είναι υγρό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι σε μεγάλη ηλικία πια. Δεν είναι τριαντάρης ο Κολοκοτρώνης. Και είπατε κάτι προηγουμένως, με ρωτήσατε και το ξεπεράσαμε έτσι, εγώ δηλαδή. Όχι μόνο δεν έβλεπε, αλλά συνέβη και το εξής. Ο νόμος έλεγε, αυτός ο ατελής νόμος, ότι μέσα σε 24 ώρες πρέπει να του πεις γιατί κατηγορείται. Και σε τρεις μέρες να τον καλέσει σε εξέταση. Δεν έγινε ποτέ. Μετά από ένα χρόνο πήγε ο Μάσονας και του έλεγε διάφορα περίεργα. Για πείτε μου για τη χωροσπέριδα λοιπόν, που ανακαλύψατε. Σεπτέμβριο του συλλαμβάνε. Τα Χριστούγεννα του 1933 τώρα, δηλαδή δύο μήνες μετά, τρεις μήνες τη σύλληψή του, θέλει να κάνει ρεβεγιόν ο Μάσονας, η αντιβασιλεία. Δεν έχουν χώρο και αυτό το παλιό τζαμί που αργότερα έγινε βουλευτήριο βουλή ήταν μισοερυπωμένο. Είπανε λοιπόν να σχετούν εκεί για να χορέψουν και να φάνε και να πιούνε. Το παλέψαν, ήταν λίγο ερείπιο, το ντύσαν με πανιά. Συγγνώμη που σας διακόπτω, όσο μιλάτε, βλέπουμε το κελί της φυλακής. Βεβαίως η ακροναυπλία μετά συνέχισε την παράδοση. Ναι. Έφτασε μέχρι και τα μεταεμφυλιακά χρόνια να είναι χώρος φυλακής. Έγινε και αρότερα φυλακή. Έδωσε τον τόνο. Ήταν έτσι, ένα τζαμί τουρκικό που είχε υποθέσει την επανάσταση. Αργότερα έγινε βουλευτήριο. Λοιπόν. Αλλά πάλι. Λοιπόν, εκεί τον ντύσανε με πανιά, το μαζέψανε. Φέρανε μουσική. Δεν φτάνανε τα κυριοποίητα, δεν είχαν κυρία και φέρανε τώρα υπηρέτες και κρατάγανε φανούς τη νύχτα. Γύρω-γύρω-γύρω, φανούς. Και αυτή τώρα, όχι αντιβασιλισμό, αυτή πούμε η ελίτ του Ναυπλίου. Αυτοί που θα πηγαίνανε στη χωροσπερίδα. Είχαν πιάνο και μουσική, τους κουβαλάγανε Μαλτέζοι, βαστάζοι στον νόμο. Τους είχαν εδώ. Δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά στην πατρίδα το λένε καλικούτσα. Ακούτε. Τους είχαν βάλει εδώ στον νόμο και πηγαίναν τους επισήμους σε το χορό. Αυτό μόνο. Είχαν ανοίξει ένα πανό, προσπαθώ να το θυμηθώ, μέσα και γράφανε μέσα στο πανό, ζήτω ο οίκος των Μπίσερντάχ. Δηλαδή το βασίλειο του Όθωνα, του Βαβαρού. Πιο συγκεκριμένα προσπαθώ να το δω. Ναι, αυτός ήταν, έτσι του λέγανε, ήταν ο οίκος αυτός, δηλαδή. Και ανοίξαν το πανό. Και ανοίξαν το πανό και η χωρίστρα έπαιζε, η ορχήστρα έπαιζε, «Γλυκιά μου Βαβαρία, σε αγαπώ». Αυτό ήταν το ρεβεγιόν, λοιπόν, των Χριστουγέννων. «Γλυκιά μου Βαβαρία, σε αγαπώ». Και ζήτω ο οίκος τον Ντίσιλβα. Στο ίδιο βιβλίο, με αφορμή τη δίκη του Κολοκοτρώνη, έχετε προχωρήσει και σε άλλα στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχετε πει καταρχάς, σε αυτό το βιβλίο με στοιχεία, ότι ο προπομπός
της βασιλικής χωροφυλακής, η οποία ιδρύθηκε από βαβαρούς, είναι τα τάγματα κυνηγών. Και μάλιστα, ο πρώτος που αναλαμβάνει να συγκροτήσει αυτό το τάγμα, που δεν ευωδόθηκε, δεν περπάτησε, δεν δέχτηκαν οι Έλληνες να το επανδρώσουν, το τάγμα κυνηγών, που κυνηγούσε ποιους, τους οπλαρχηγούς, χαρακτηρισμένους πλέον ως ληστές, ο πρώτος που αναλαμβάνει να συγκροτήσει αυτό το τάγμα είναι ο Μακρυγιάννης, λέτε. Α, έτσι είναι. Πώς έγινε τώρα αυτό, ακούστε κάτι. Ο Καποδίστριας είχε ένα στρατό. Είχαμε μαζευτεί όταν ήρθε ο Όθωνας, ήταν κάπου 15.000. Οι οποίοι μετά πια ήρθε ο Όθωνας, είχαν μείνει άνεργοι. Αυτούς λοιπόν οι στρατιώτες, αν δεν τους εντάξει, έφερε τους Βαβαρούς, τους Πρετοριανούς του. Αν δεν τους εντάξει ένα τακτικό στρατό ελληνικό και να τους εκπαιδεύσει και να γίνει ένα στρατός τακτικός, τους αφόπλησε και τους διέλυσε. Και τους διέλυσε και πήρε, έκανε μια επιτροπή να προσλάβει κάποιους αυτούς που υποδίκει ο Μακρυγιάννης ή κάποιοι ή ο Κολέτης. Καταλαβαίνεις τι αντιδράσεις γεννηθήκαν τότε. Διάλεγαν αυτό που θέλανε. Οι άλλοι μείνανε στον δρόμο, τους κυνηγήσανε τον Άφλιο, με αποτέλεσμα να σηκωθούν πολλοί να φύγουν, να περάσουν Θεσσαλία που ήταν τουρκοκρατούμενοι, να ληστεύουν και οι άλλοι μέσα να μείνουν και μερικοί στην Ελλάδα και να ληστεύουν. Δεν είχαν πού την κεφαλή κλείνει. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν έρθει από Μακεδονία, από Κρήτη, από Ρίμολη που ήταν ακόμη τουρκοκρατούμενοι. Πού θα πηγαίναν, τι θα κάνανε. Μια ζωή ήταν πολεμιστές. Αντί λοιπόν να τους εντάξει ένα σύστημα, τι έκανε. Πήρε κάποιους, παραλαμβάνω πάλι αυτό που λένε πρωτοτέλους, είπαν ένα τάγμα κυνηγών να κυνηγήσουν, λες και κυνηγούσαν στη Βαβαρία αγριόχειρους. Από τάγματα αυτός ο τόπος, ξέρετε κύριε Παναγόπουλε, διαχρονικά. Τάγματα ασφαλείας τώρα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είχε κανείς να πάει, αλλά έκανε άλλο, έκανε τη χωροφυλακή. Χωροφυλακή πάλι δεν ήταν υπόδειξη των Άγγλων η χωροφυλακή. Οι Άγγλοι δεν θέλανε στρατό. Δεν θέλανε ελληνικό στρατό. Γι' αυτό και τους γίνεται. Ξέρετε γιατί δεν θέλανε. Δεν θέλανε εισβολή Θεσσαλία, δεν θέλανε να πειραχτεί η Τουρκία οι Άγγλοι. Και συνέστησαν στον Όθωνα, να τη βασιλεία, δεν χρειάζεται στρατός. Φτιάξτε μια χωροφυλακή, προσέξτε. Ο ηγεμόνας θέλει μια καλή χωροφυλακή. Πάρτε κάποιους, ντύστε τους, ταΐστε τους, πυρώστε τους και να είναι έτσι. Και δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι η χωροφυλακή μέχρι το 1984 που καταργήθηκε ήτανε, κρυβόμαστε, ήτανε η προτεραιότητα του συστήματος. Αν θες του βασιλιά. Η χωροφυλακή μέχρι πριν από το εμφύλιο και όταν το εμφύλιο κάθε χωριό μικροεπαρχίας είχε αστυνομικό τμήμα. Ο νοματάρχης ήταν εμείς οι μεγαλύτεροι. Η πραγματική εξουσία. Ήταν ο βασιλιάς της Υπαίθρου. Και ήταν πιστή. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση γιατί τα λέει ένας πρώην δικαστής και είναι εντυπωσιακό. Ξέρει πώς έχουν λειτουργήσει οι θεσμοί του κράτους. Βεβαίως μέσα από την ιστορική έρευνα που ίδιος. Είναι αλήθεια. Οι συνθήκες κράτησης, είπατε, του Κολοκοτρώνη, του Πλαπούτα και των υπολείπων ήταν απαράδεκτες, όπως και όλη η διαδικασία. Στο ίδιο αυτό βιβλίο λέτε και μερικά άλλα γεγονότα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αναφέρεστε στη συνάντηση Κολοκοτρώνη-Καραϊσκάκη. Και είναι ένας πολύ έντονος, δυνατός διάλογος για τα μελούμενα στην Ελλάδα. Πριν δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις σφραγίσουν τις εξελίξεις, πριν καν έρθει ο Καποδίστριας στην πατρίδα μας. Τι προκύπτει από αυτό το διάλογο? Κάντε μου πια πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, συζητάνε τι έπρεπε να κάνουν. Καταρχήν και αυτοί οι δύο ήταν οι προτεργάτες που φέραν τον Καποδίστρια. Αυτοί, θα έλεγα, το ζητήσανε και το πετύχανε. Και ο άλλος δε πια ήταν και αντίπαλος του, όπως ξέρετε, ο Μαυροκορδάτος εκεί. Το 24 τον είχε καταδικάσει και αυτόν ως προδότη. Άλλη ιστορία αυτή. Τον είχε καταδικάσει ως προδότη και τον έστειλε πάνω στα άγραφα, μέσα στο χειμώνα, ήταν και εφηματικός. Για τον εξοδός. Τώρα συζητήσαν τι μπορούσαν να κάνουν, δεν πρόλαβαν τίποτα. Πήγαν στο Φάγερο, καταστραφήκαν. Επίσης προκύπτει εδώ, με βάση τα στοιχεία που καταθέτει στην απολογία του ο Κολοκοτρώνης, ότι την περίοδο της πολιορκίας του Μεσολογγίου, ενώ ο ίδιος έδειξε τη βούληση να μπει στο Μεσολόγγι, δεν του το επέτρεπε η τότε ελληνική κυβέρνηση. Είχε συγκεντρώσει στη Γαστούνη μια τεράστια ποσότητα τροφίμων, τεράστια ποσότητα.
και ζητούσε να τη μεταφέρουν και δεν τη μεταφέρανε. Με δικαιολογία ότι δεν μας δίνει πλοία ύδρα, δικαιολογία, δεν μας δίνει, δεν έχουμε μεταφορικά μέσα για να πάνε αυτοί. Και βέβαια δεν πήγε, οι άλλοι τρώγανε εκεί τις γάτες, το προσολόγιο, και πήγε, βρήκε αυτή τη, που είχε συγκεντρώσει από όλο το, αυτό που λέει φωτιά και τσεκούρι, αναγκαστικά, τεράστιες ζωοτροφές και τροφές, και πήγε ο Ιμπραήμ και τα βρήκε και τα πήρε. Μάλιστα. Μιας και το είπατε... Αυτή ήταν η κυβέρνηση. Τον κουβέρνο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό σε ιστορικές περιόδους, οι τηλεθεατές που σας ακούνε απόψε, αντιλαμβάνονται ότι έχει ξανασυμβεί με λαϊκούς αγωνιστές που δεν τους επέτρεψαν να παρέμβουν καθοριστικά σε κρίσιμες στιγμές και χάθηκαν. Χάθηκαν πολλά πράγματα. Στο Δινέκες. Μιας και το θίξατε περί προσκυνημένων, στέκεστε εκτεταμένα στα επαναστατικά χρόνια και το φωτίζετε με έναν τρόπο που ειλικρινά ομολογώ δεν τον έχω ξαναεντοπίσει, τουλάχιστον όσο έχω διαβάσει εγώ. Λέτε δηλαδή ότι το ζήτημα με τα προσκυνημένα χωριά στην Ελλάδα, στη Μοριά, επί Ιμπραήμ, δεν είναι το ένα-δύο χωριά. Ουσιαστικά τα προσκυνημένα πάρα χωριά πολλά. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά, δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση και φτάνει σε ένα οριακό σημείο που ο Κολοκοτρώνης αναγκάζει να συμπεριφερθεί με την ίδια σκληρότητα στους Έλληνες. Ναι, ναι. Τους έλεγε δηλαδή... Το απομυθοποιείτε δηλαδή ότι ήταν 5-6 χωριά προσκύνησαν. Ήταν στην πολλά. Ουσία ήταν... Όλοι σχεδόν οι Ρούμενες και όλη η Αχαΐα τώρα, η Πάτρα εκεί, όλοι είχαν προσκυνήσει. Έμπαινε στο χωριό και τους έλεγε, κοίτα να δεις, μόλις φεύγει, έτσι... Ο Ιμπραήμ. Ναι, μόλις φεύγει ο Ιμπραήμ, θα μπαίνω μέσα και θα καίω σπίτια, θα σφάζω ζώα, δεν θα αφήσω τίποτα. Πού θα βρει τόσους και ας ξαναγυρίσει να σας σώσει. Πού θα βρει. Τα κατάφερε και έλεγε τότε ότι δεν φοβήθηκα λέει ποτέ, ούτε επί δράμα, τίποτα. Φοβήθηκα τότε μήπως χαθεί η πατρίδα, σταματήσει η επανάσταση από τα προσκυνήματα. Είχανε πραγματικά, είχανε απελπιστεί οι Έλληνες τελικά, δηλαδή τα προσκυνήματα τελικά. Δεν ήταν ότι τους βόηθαει και ο Ιμπραήμ. Είχανε συγχαθεί την κυβέρνηση που είχαμε. Τις κυβερνήσεις που είχαμε. Κολέτη, πήραν τα δάνεια, φάγανε τα πράγματα, τα μοιράσαμε μεταξύ τους. Αυτά τα βλέπανε οι άνθρωποι. Mm-hmm. Επιστρέφω για λίγο στη διαδικασία της δίκης του Κολοκοτρώνη, από την οποία προκύπτουν πάρα πολλά. Ο ρόλος του Μακρυγιάννη, ωστόσο, παρότι τον είδαμε ότι είναι ο πρώτος που προσπαθεί να συγκροτήσει το τάγμα των κυνηγών που δεν ευωδόθηκε, είναι ότι σε κάποιες ομιλίες του είναι αποκαλυπτικός για το ρόλο των ξένων δυνάμεων και κυρίως των Βαβαρών. Δηλαδή, φαίνεται να έχει γνώση, αφού είναι κοντά στον κουβέρνο, το πώς λειτουργεί το σύστημα και του πώς στείνει τις κατηγορίες. Είναι έτσι? Ο Μακρυγιάννης ήταν άνθρωπος της... Καταρχήν ο Όθωνας, δύο περιστατικά. Του βάφησε το παιδί. Ναι. Δια αντιπροσώπου του, που ήταν καθολικός, το βάφησε μια ούλη στο παιδί. Το βάλε Όθωνα, το παιδί το πρώτο. Λοιπόν, δεύτερον, λέει ο ίδιος ο Μακρυγιάννης ότι ο μοναδικός Έλληνας που ήρθε ο Όθωνας και του έκανα τραπέζι ήμουν εγώ. Ο Μακρυγιάννης, βέβαια, που τον έχω μελετήσει καλά, λέει διάφορα που δεν τα ξέρουμε, λέει διάφορα δικά του. Κυρίως εκθιάζει πολύ τον εαυτό του. Έτσι, αυτός ήταν ο υπερήρωας. Αλλά αυτά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αυτά που λέει για τον εαυτό του δεν μπορούμε να ξέρουμε να λύσουμε. Εν πάση περιπτώσει, και η στάση του απέναντι στη Βασιλεία είναι μετέπειτα. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για την κρίσιμη είχα περίπτωση. Είχα φίλο τον Έντι. Έβλεπα τον Έντι, τι θα κάνουμε. Λέει, τι θα γίνει αυτό που κάνετε με τους αγωνιστές. Θα δώσουμε ένα κόκαλο να τον γλύψετε και μετά θα σας πετάξουμε στη θάλασσα. Ή καθίστε φρόνημα, έλεγε ο Μακρυγιάννης, το έλεγε ο Έντι. Ότι η Βαβαρία έχει 10.000 στρατό και θα σας πλήξουμε. Αλλά έκανε και αυτός τότε με τη δίκη του Κολοκοτρώνη, ήξερε ορισμένα πράγματα και δεν τα απεκάλυψε. Ότι επρόκειτο για προβουκάτσα του Κολέτη, είχαν στήσει αυτή την ιστορία. Το ήξερε αυτό. Πώς το ήξερε, το λέει ο ίδιος. Και δεν το έχουν αποκαλύψει και οι ερευνητές και οι επίσημοι ιστορικοί. Τι λέει δηλαδή, ήρθε ένας και με βρήκε στην Αθήνα και μου είπε, τι κάθεσαι τώρα εδώ. Εδώ η Ρούμελη έχει ξεσηκωθεί. Πρέπει να πάμε στο Μοριά, εννοούσε, αυτός του είπε, να πάμε να ξεσηκωθούμε να διώξουμε τη Βασιλεία. Να διώξουμε την αντιβασιλεία. Και αν χρειαστεί και τον Όθωνα. Και λέει ο Μακρυγιάννης στο διάλογο, όπως τα λέει ο ίδιος. Λέει, ποιος τα πει, αυτά ποιος έστειλε να τα πεις. Λέει, με έστειλε ο Κολέτης ο Μαυροκορδάτος. Και πήρα ένα ξύλο και τον κυνήγησα. Και παρήγγειλα στη Ρούμελη στους δικούς μου, μην τον ακούσετε, διότι θα μπλέξετε.
Και όσοι, λέει, τον ακούσανε, δεν με ακούσανε εμένα, δεν μπήκα φυλακή. Όσοι τον ακούσανε, φυλακή. Δηλαδή, άρα ήξερε ότι στηνόταν η πλεκτάνη. Ναι, πλεκτάνη. Δηλαδή έστειλε ανθρώπους κάτω και υπάρχουν στο βιβλίο και επιστολές τέτοιες. Δηλαδή έκανα και αργότερα και μετά την καταδίκη του και τον επόμενο χρόνο που λέγαμε έγινε η επανάσταση στη Μυσσηνία, ο Κολέτης έστειλε ανθρώπους να ξεσηκώσουν το Μοριά έτσι κατά της αντιβασιλείας και της βασιλείας. Έστειλε. Και αφού τους μάζευε, αφού τους κάρφωνε, να το πω έτσι, τους πρόδιδε και τους μαζεύανε. Και... μάλιστα. Αυτός τους ξεσήκωνε και αυτός τους συνελάμβανε. Ξέρετε όμως το εντυπωσιακό, κύριε Παναγόπουλε, με τον Κολέτη, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα εκείνης περίοδου και μάλιστα μακροημέρευσε και υπήρξε ίσως και ο πλέον μακροχρόνιος πρωθυπουργός επί Όθωνα, γιατί αλλάζανε σαν τα πουκάμισα οι πρωθυπουργοί, είναι και ο εμπεδωτής μεγάλης ιδέας, δηλαδή της πατριδοκαπηλείας, που έφερε συμφορές στη χώρα αυτή, στον τόπο αυτό. Και ήταν και ο αρχηγός των Φουστανελλάδων και αυτή ήταν και η διαφοροποίησή του από το Μαυρό Κορδάτο. Ο ένας ήταν ο εξυγχρονισμός της Ρεντικότας, ο άλλος ήταν η πατριδοκαπηλεία της Φουστανέλλας. Και είναι και ο εμπεδωτής μεγάλης ιδέας. Γιατί από αυτές τις ιδέες υποφέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Η άποψή μου είναι, έτσι η άποψή μου, από τα που ξέρω, που έχω διαβάσει, ότι από την κλασική εποχή μέχρι σήμερα, ένας από τους πλέον, δεν θέλω, προσπαθώ να βρω χαρακτηρισμό, δεν έχει, υπάρχει ένας χαρακτηρισμός, δεν είχε άλλον η Ελλάς Κολέτη. Το είπαν κατά την κηδεία του, δηλαδή με την έννοια, τέτοιος άνθρωπος δεν πέρασε από την Ελλάδα. Θεωρώ άγωστο ότι ο Κολέτης πέρασε εδώ, άγος. Ίσως να είμαστε άλλη χώρα. Όποιος διαβάσει λεπτομέρειες θα φρίξει για το τι έκανε. Απίθανο δηλαδή. Αυτό που λέτε. Έγινε μετά υπουργός, έγινε πρωθυπουργός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό που λέτε, τη μεγάλη ιδέα. Οδήγησε κόσμο. Καταστραφήκανε. Χύθηκε αίμα εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Να πάει στη μεγάλη ιδέα με τι δυνατότητες. Το 1897 που δεν είχαμε να φάμε, το 1993 έγινε πτώχευση. Δεν είχε τίποτα, δεν είχαμε στρατό. Πώς θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή απλώς για να κυβερνήσει, τα έκανε όλα αυτά. Απλώς για να είναι στην εξουσία. Και πέρα από αυτό, όπως λέτε, στον Όθωνα, ο Όθωνας στα 30 χρόνια που κράτησε η βασιλεία του, έκανε 20 κυβερνήσεις. Προσέξτε. Οι 13 κυβερνήσεις ήταν διάρκειας ενός μηνός μέχρι 6 μηνών. Οι διαρκέστερες κυβερνήσεις ήταν του Όθωνα, συνολικά 1 και 3, 4 χρόνια, από τα οποία 9 έλειπε στο Παρίσι, πρεσβευτής. Μετά το 35. Του Κολέτη, όχι του Όθωνα. Του Όθωνα, πρωθυπουργός. Ο Κολέτης μετά το 35 που νοικιώθηκε ο Όθωνας, τον έστειλε πρεσβευτή στο Παρίσι και έκατσε 9 χρόνια. Και γύρισε μετά το 43. Συνολικά λοιπόν έχει 9 χρόνια στο Παρίσι, λείπει 4 χρόνια πρωθυπουργός. Κολλημένος εκεί με τον. Γι' αυτό είπατε, Φουστανέλα, πώς προωθούσε. Και ο Όθωνας ήθελε μεγάλη ιδέα. Μάλιστα κάποια στιγμή του είχε. Ο Όθωνας πίστευε στον Κολέτη, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος απόψε. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε με τον κύριο Θεόδωρο Παναγόπουλο. Με αφορμή βεβαίως το τελευταίο του βιβλίο, το νέο του βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ενάλιος, ο φυλακισμένος του Ιτσκαλέ. Επίκεντρο βεβαίως η δίκη και καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλλά κυρίως μέσα από αυτό το βιβλίο εξηφαίνεται η πολιτική σκηνή εκείνης περίοδου και οι ρίζες του κακού, θα έλεγα. Και η γραφειοκρατία, λέτε, μέσα καθιερώθηκε από τους Βαβαρούς. Αυτό που οι σύγχρονοι απόγονοί τους, οι Γερμανοί, μας εγκαλούν, ότι έχουμε ένα δυσκίνητο δημόσιο γραφειοκρατικό και πελατοκρατικό, πελατειοκρατικό, αυτοί το καθιέρωσαν. Όταν μου λέτε δηλαδή ότι διόριζαν, αρκεί να κατηγορήσει στο δημόσιο, αρκεί να κατηγορήσει τον Κολοκοτρώνη, να οι πελατειακές σχέσεις. Αλλά και τα κείμενα. Και διορίζανε και. Ας πούμε, μέχρι πρόσφατα ήταν. Έκανε το Περισσιακό, έγραφε θέμα, ευπιθέστατος, λαμβάνομαι την τιμή. Ήταν υπήκος, δηλαδή επικοινωνούμε μια υπηρεσία. Η έκφραση ευπιθέστατος καθιερώθηκε από τη βαβαρική διοίκηση. Πολύ πρόσφατα καταργήθηκε. Μπορούσε τα έγραφε ευπιθέστατος. Στα ίδια έγγραφα λέτε ότι η βαβαρική αντιβασιλεία έσπρωχνε
και την ελλαδική εκκλησία σε απόσχηση από το φανάρι. Αυτή το έκτισε συστηματικά. Κατήρησε μοναστήρια, κατήρησε πάω. Δημιούργησε αυτή την κατάσταση, κατήρησε μοναστήρια πολλά. Ενώ όταν ήρθε στο Ναύπλιο που έλεγα προηγουμένως, που λέγαμε νωρίτερα, τον υπεδέχθη εκεί, έκανε δοξολογία ο Κύριλλος, ο Μητροπολίτης Κορίνθου, ο οποίος τον λιβάνισε, να πούμε. Τον λιβάνισε εδώ η εκκλησία μαζί σας, εδώ κλπ. Και το απήντησε στα γερμανικά ο Όθωνας, «Κύριε Μητροπολίτα, ελπίζω εσείς και λοιπά θα είστε πιστοί στον όρκο σας και στον βασιλέα σας. Έτσι, αλλά και θα έχετε τη βοήθειά μου». Και σε ένα μήνα καταργεί μοναστήρια, κάνει, παίρνει μάλιστα, λένε διάφοροι ιστορικοί, ότι τα ιερά σκεύη τα πουλάγανε στα παζάρια. Μάλιστα. Στο ίδιο βιβλίο είναι εντυπωσιακή και μία αναφορά σας στον Υψηλάντη. Είναι η περίοδος που οι Έλληνες συντάσσουν το έγγραφο με το οποίο ζητούν την προστασία των Άγγλων. Όπως φαίνεται εδώ από τα πρακτικά της συνέλευσης, τα οποία παρουσιάζεται, ο μόνος που αρνείται να υπογράψει το σχετικό κείμενο είναι ο Υψηλάντης. Και μάλιστα αποτυπώνει τη διαφωνία του ως εξής. «Έχω ιερό χρέος να διαμαρτυρηθώ και διαμαρτύρομαι επίσημα ενώπιον του ελληνικού λαού και των λαών της χριστιανικής Ευρώπης ενάντια αυτής της αντιπατριωτικής παράνομης απόφασης ανάξιας ενός έθνους, το οποίο υποδουλώθηκε πολλές φορές αλλά ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τους εχθρούς του». Είναι ο μόνος. Ο μόνος. Ο μόνος. Ο μόνος. Και τι ξέρετε τι κάνανε αυτοί τώρα. Και ο Κολοκοτρώνης υπέραψε και ο Μιαούλης. Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, πάλι εδώ έρχεται Μαυροκορδάτος. Ο Ρώμας από εκεί τους. Οι Άγγλοι το ζητήσαν. Θέλανε ένα πυρεξούσιο από τον ελληνικό λαό, οι Άγγλοι, ότι εμείς με την Αγγλία. Ένα μνημόνιο θέλανε εκείνη την εποχή. Ναι, ένα μνημόνιο, όπως θέλετε. Ξέρετε, μαζί σας για να το δείχνουν στους Γάλλους και στους Ρώσους να πούνε δική μας. Είναι δική μας, μην ανακατεύεστε. Λοιπόν, είναι ο μόνος, ήταν η Εθνοσυνέλευση, είναι ο μόνος που δεν το υπέγραψε και είπε αυτά τα πράγματα. Και τι κάναν τώρα. Τον στερήσανε, βγάλανε απόφαση τώρα, θα τους συνέλευση. Του στερήσανε τους βαθμούς, τον είχαν κάνει στρατηγό δηλαδή. Αυτό ήταν τυπικά αρχιστράτηγος. Έτσι, τους βαθμούς και του στερήσανε τα πολιτικά δικαιώματα. Εντελώς. Σκεφτείτε. Γιατί είπε αυτά που διαβάσατε. Και παρενέβη πάλι ο Κολοκοτρώνης και μετά από ένα χρόνο, το περιόρισαν σε ένα χρόνο τα πολιτικά δικαιώματα και την αποκατάσταση του βαθμού του. Ήταν ο μόνος ο οποίος έκρινε σωστά. Επίσης λέτε ότι όταν αργότερα είναι οι Έλληνες να αποφασίσουν ποιος θα τους κυβερνήσει, η πρόταση στην Εθνοσυνέλευση είναι του Κολοκοτρώνη για τον Καποδίστρια. Ναι. Η πλειοψηφία των Πελοποννησίων, Στερεολαδιτών και Κυκλαδιτών χειροκροτούν και ζητούν να γίνει αμέσως γενική ψηφοφορία. Αυτοί όμως που αντιδρούν για την έλευση του Καποδίστρια είναι οι Ιδραίοι, οι Σπετσιώτες, ο Κουντουριώτης, ο Ζαΐμης, οι Κοτσαμπάσιδες, ο Μαυροκορδάτος και ο Τρικούπης. Αυτοί θα γιατί να χάσω, μια χαρά ήταν. Οι άλλοι Ιδραίοι είχαν του κόμμα τα χρήματα. Κοτσαμπάσιδες, περιουσίες. Κάρελος Δελιγιάννης, άμα δείτε τι λέει, τι είχε. 20.000 λέει στις αποθήκες του πήρε ο Κολέτης, τα φέρω έτσι. 20.000 κιλά κρασί, 3-4.000 κιλά στάρι, μέλια, 2.000 γιδοπρόβατα. Πού τα βρήκε, τα είχανε, πού θα πάει, τι θα έκανε. Τα ήθελα, δεν θέλαν τίποτα αυτοί, θα να παραμείνουν. Βέβαια εδώ θα σας πω και κάτι που για τους Άγγλους και ήταν και ανόητη η ναυτική, η νησότηση δική, δηλαδή όλη αυτή η νησότηση, Κουντουριώτες και εσύ, Ακριεζίδες, όλοι αυτοί. Θα σου πω γιατί. Οι Άγγλοι, πέρα ότι θέλανε μικρή την Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κυκλάδες, να μην δείξουμε την Τουρκία, δεν τους συνέφερε να μεγαλώσει η Ελλάδα και για ένα άλλο οικονομικό λόγο. Ο λόγος ποιος ήταν, ότι είχαμε μια ναυτιλία. Ξεκινήσαμε πειρατείες, ανέβηκε ο στόλος ελληνικός και αντιλαμβάνεστε ένα ελεύθερο μεγάλο κράτος. Φαντάζεστε τι, όπως και έχει γίνει τώρα, έτσι. Η Ελλάδα θεωρείται από τους πρώτους, έτσι. Έχει τον μεγαλύτερο ναυτιλιακό στόλο. Λοιπόν, φαντάζεστε τι ανταγωνισμό, το φοβόταν αυτό. Γιατί τότε τα αγγλικά πια αλώνιζαν τη Μεσόγειο και πηγαίναν προς Μέση Ανατολή,
Ακόμη δεν είχε κοπεί η διόρυγα του Σουέζ και πηγαίνανε και προς τη Ρωσία. Αυτό το δρόμο του μεταξύ που την κάνανε ξηρά. Λοιπόν, η σκέψη τους ήταν ότι ένα μεγάλο κράτος, μια μεγάλη Ελλάδα, με ένα ισχυρό στόλο, θα ανταγωνιζόταν τα δικά τους, τη δική τους οικονομία. Mm. Να σας πάω και λίγο πιο πίσω στην αρχή του βιβλίου αυτού, να μην το αφήσουμε έξω, γιατί η εκπομπή γίνεται στην Κρήτη TV, στην Κρήτη TV. Υποστηρίζεται ότι από την πλευρά της μητέρας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο προπάπους και η προγιαγιά κατάγονται από την Κίσαμο. Είναι τα γέννη Κοτσάκη και Καπετανάκη. Νικόλας Κοτσάκης ο προπάπος, Ισαβέλα Καπετανάκη, Ζαμπία στη συνέχεια, η προγιαγιά. Έχετε εδραία στοιχεία γι' αυτό? Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος, αλλά θα σας πω κάτι. Είναι βέβαιος ότι φύγανε οικογένειες κριτικές και πήγανε από το 1700 τόσο που αναφέρω και πήγανε στη Μάνη. Mm. Πήγανε στα Κύθρα και πήγανε στη Μάνη. Το όνομα το Κοτσάκης είναι κριτικό. Ρώτησα στο Δήμο Κισάμου αν υπάρχει στα δημοτολόγια και υπάρχει αυτό. Ενώ δεν το βρίσκω πουθενά αλλού συγκεντρωμένο. Υπάρχει αυτό το όνομα σαν έτσι. Αλλά από ό,τι κάπου είδα φαίνεται ότι ο παππούς της μάνας τώρα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Γράφω το Μιχάλη, γράφω το όνομα. Ο παππούς της μάνας του ήταν κριτικός. Και ακόμη υπάρχει μια άλλη εκεί ανάμειξη. Ο Κολοκοτρώνης λέει στα απομνημονεύματα ότι γεννήθηκα στο Ραμαβούνι της Μεσσηνίας. Διαβάζω όμως το Ριγόπουλο που ήταν γραμματέας και του γιού του και του ίδιου και του είπε ότι η μάνα του γεννήθηκε στην Καστανιά της Κορινθίας. Και κάπου εκεί φαίνεται ότι έχει έρθει η μάνα παππούς από την Κρήτη. Mm. Βέβαια δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο, αλλά πλησιάζει προς την αλήθεια. Εν όψη και του ονόματός της, δεν είναι. Mm. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, από αυτή την ιστορική έρευνα που κάνατε στα αρχεία και στα δικόγραφα, πώς φτάνουμε στο σημείο, γιατί οδεύουμε προς το τέλος. Ενώ έχουμε την καταδίκη που τελικά μετατρέπεται σε 20 χρόνια, ναι. Πώς φτάνουμε στο σημείο τελικώς να αφαιθεί ο Κολοκοτρώνης ελεύθερος? Δεν αφαιθήκε αμέσως, καταδίκη μετατράπηκε ένα χρόνο. Πώς αποφασίζουν? Είναι πρωθυπουργός ο Κολέτης. Ναι. Πώς αποφασίζουν τα ίδια πρόσωπα να τον βγάλουν? Θεωρούν ότι είναι ξεδοδιασμένος, ότι δεν υπάρχει πια λαϊκό υπόβαθρο? Να σας πω τι έγινε. Πάμε στην τύχη που λέγαμε, Μπρέιμε. Mm. Λοιπόν, γίνεται πρωθυπουργός ο Κολέτης, ο Μαυροκορδάτος γίνεται πρεσβευτής και πάει στην Βαυαρία, στον Λουδοβίκο. Ο Λουδοβίκο, εκεί όπως ήταν φοβερός ραδιούργος, αρχίζει και στολίζει τον Μάρος και τον Κολέτη. Και πείθει το βασιλιά της Βαυαρίας, τον πατέρα του Όθωνα, ότι πρέπει να φύγει και ο Κολέτης και πρέπει να απαλλαγεί ο Κολοκοτρώνης. Τώρα που θα γίνει ανήλικος, πρέπει να το βγάλει τον Κολοκοτρώνη. Διαφορετικά, έτσι, κινδυνεύει ο θρόνος του Όθωνα. Δεν πρέπει να μείνει στη φυλακή. Θα έχουμε ίσως επαναστάσεις, θα έχουμε κινήματα, πρέπει να βγει. Και όταν γίνεται αυτό, φύγανε, γίνεται πρωθυπουργός τώρα, αμέσως κάνει πρωθυπουργό τον Άβασμπεργκ και διώχνουν τον Κολέτη και στέλνουν στο Παρίσι. Και μόλις γίνεται 20 χρόνια τον αποφυλακίζει. Πάλι τα συμφέροντα. Είναι εντυπωσιακή η τύχη όλων αυτών. Όλων αυτών που πετούσαν στον κάλαθο των αχρήστων πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, οι ίδιοι άκαπνοι οι περισσότεροι ήταν οι πρωταγωνιστές της πολιτικής ιστορίας. Και είναι το τελευταίο τμήμα ουσιαστικά του βιβλίου σας. Έχει όμως ενδιαφέρον. Λέτε ο Μαυροκορδάτος και ο Κολέτης έγιναν και δύο και τρεις φορές πρωθυπουργοί. Ο Άρμασμπεργκ και ο Μάουρερ ξαναγύρισαν στην πατρίδα τους, στη Βαυαρία, απολυμμένοι συμβασιούχοι, με τεράστιες αποζημιώσεις και μεγάλες συντάξεις. Ο Άρμασμπεργκ ιδιώτευσε απολαμβάνοντας τα πλούτη του, ενώ ο Μάουρερ, μετά την αρχική δυσμένεια του Λουδοβίκου, επανήλθε στις προηγούμενες θέσεις του, καθηγητής, υπουργός κλπ. Σας απαντήσω εδώ ένα. Όταν, έτσι, συμβασιούχοι, όταν ήρθαν στην Ελλάδα, τους έστειλε ο Λουδοβίκος με τον Όθωνα, υπέραψα σύμβαση ότι θα μείνουν όσο μείνουν,
θα παίρνουν μια μεγάλη σύνταξη μετά που θα φύγουν και αποζημίωση. Τα οποία προσέξτε, τα κρατήσανε προκαταβολικά. Τη σύνταξη και την αποζημίωση. Όταν ήρθανε πήραν 60.000 φράγκα, σας είπα, από τη Γαλλία, από το Ρότσιλο, την Αγγλία. Λοιπόν, τα κρατήσανε 60.000 φράγκα, στην πραγματικότητα μείνανε στα χέρια της Ελλάδας, τους βάβα της Αντιβασιλείας, 37.000, 23.000 στήξαν οι μισθοί, οι αποζημιώσεις των αντιβασιλέων, 23.000 και η μισθοδοσία του αβαβαρικού στρατού. Δεν έμεινε τίποτα για να κάνουν τη χώρα, να τη φτιάξουν. Πήρα λοιπόν αποζημιώσεις, ο ένας έκανε μεγάλο χτήμα, ο άλλος πέρασε, είχαν του κουνούν τα λεφτά. Μια χαρά ήταν. Και ξέρεις κάτι, τα ρίξω στο δάνειο και μέχρι το 1880 είχαμε πληρώσει 70 εκατομμύρια φράγκα και είχαν μείνει άλλα 100 ρέστα. Είχαν μείνει ακόμη υπόλοιπα 100. Από τα 20 που. Από τα 15 που μείνανε, για τα 20 είπαμε 37, τελικά μείναν 12 εκατομμύρια. Χρωστάγαμε 100. Αυτή ήταν η συμβολή. Και για το, να σας πω και για το Σινά τι γίνανε μετά. Μισό. Πολυζωήδης. Ένας-ένας. Τι έγινε μετά από αυτή την ιστορία. Ο Πολυζωήδης έγινε υπουργός, έγινε. Νομάρχης, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Εδώ να πω και μια κουβέντα. Όταν γιόρταζε ο Όθωνας τα 25 χρόνια της βασιλείας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι έγινε εκεί. Τι έγινε με το Σχοινά για να προχωρήσω εδώ. Όταν ο Πολυζωήδης αρνήθηκε να υπογράψει την απόφαση της καταδίκης. Έτσι, αφού είπαμε, είχε πάρει την εντολή, δεν θα υπογραφεί, δεν πρέπει να την υπογράψετε. Λοιπόν, μπήκε ο Σχοινάς ως υπουργός δικαιοσύνης. Σχοινάς, στο δικαστήριο μέσα, και το διέκοψε. Και αυτός με φαναριώτης ήταν. Μπήκε μέσα στην αίθουσα που συνεδριάζανε, του είπαν να έβει να υπογράψει. Λοιπόν, αριότανε. Τον πιάσανε οι χωροφύλακες, τον πήγαν σηκωτό και αυτόν και τον κυρίω του Σχοινά ως πρόεδρο, σηκωτό. Όπως πιάστηκε στην καρέκλα, εσκίστηκε το σακάκι του, τον πήγαν ξεσκισμένο, τον ανεβάσαν στην έδρα, κάτσανε πίσω με τις μπαγιονέτες, μπαγιονέτες είναι ξυφολόγηση του όπλου, καθόταν πίσω να υπογράψει. Αργήθηκε. Γι' αυτό και έχει χειροποιηθεί. Είπε, δεν υπογράφω. Και μπήκε ο Σχοινάς, θα υπογράψει, δεν υπογράφω. Και τον φτύνα, όταν δέει η στρατιώτη, τον φτύνα και τον κλωτσάγανε. Τον Πολυζωήδη. Τον Πολυζωήδη. Και μαζί και τον άλλο, τον Δερτσέτ. Αλλά κυρίως τον Πολυζωήδη ως πρόεδρο. Το 1858, στα 25-58, στα 25 χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, μαζευτήκαν και κάνανε παράτες στην Αθήνα. Έτσι, παράτες δοξολογίες. Και ήρθε πάλι από τότε που έφυγε ο Μάρων, το 35 έφυγε. Ήρθε στην Αθήνα. Τον υπεδέχθησαν λοιπόν με τιμές και δόξες η Ένωση Ελλήνων Δικαστών, αντιπρόεδρος ο Πολυζωήδης, άρχισαν τα λογίδρια, οι δοξολογίες και το έδωσε και ένα. Έκοψαν ένα παράσημο χρυσό με την προτομή του και ένα άλλο που έγραφε και διπλώματα. Άρα ο άνθρωπος που τον καταξευτέλησε. Η Ελλάς ευγνωμονούσα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος που τον καταξευτέλησε, τον ίδιο άνθρωπο 25 χρόνια μετά. Λέω, κρίνεται το ίδιο. Το ίδιο ανθρώπου. Ο Σχοινάς λοιπόν έγινε καθηγητής και πρώτος πρίτανης του Πανεπιστημίου, βουλευτής, πρεσβευτής στο Μόναχο και στη Βιέννη. Αυτό σε άλλο πράγμα. Άλλο. Ο Μάσον, ο Αρτίγορος. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Να το πω, αλλά το πω λίγο διαφορετικά από το ερώτημα που κάνετε. Όταν ο Όθωνας εδραιώθηκε, έφτιαξε ένα παράσημο το οποίο ισχύει σήμερα. Ένα το παράσημο. Είναι ο Σταυρός του Σωτήρος που λένε. Είναι το ανώτο παράσημο της ελληνικής πολιτείας. Είναι μια ταινία λευκή. Σωτήρας είναι ο Χριστός που βοήθησε την Ελλάδα να σωθεί. Εντάξει. Λοιπόν, είναι το ανώτο παράσημο. Το έδωσε σε όλου, δεν έδωσε το κολοτό στον Πλαπούτα, το έδωσε στο Μάσονα. Τον έκανε και, όχι συνταγματάρχη, τον Χαγό της Φάλαγγας. Έπαιρνε και μισθό. Ένα άθλιο υποκείμενο, ένας άθλιος Σκοτσέζος, τον έκανε καθηγητή. Τι δεν τον έκανε. Επίσης έδωσε αυτό το παράσημο του Σωτήρος, την ανώτατη τιμική διάκριση, την έδωσε σε δολοφόνους. Την έδωσε σε αυτό που σκότωσε τον Αντουσέα Ανδρούτσο. Το Μαμούρι. Το Μαμούρι. Και τον Τζαμάλα. Τον έπει και τον Τζαμάλα. Που ήταν άνθρωποι του και Κολέτη. Και τους έκανε και προστρατήγους. Βέβαια. Συγκέντρωσε γύρω του
ό,τι πιο χαμηλό. Και αγόρασαν τη μισή κεντρική Αθήνα ό,τι ίδιοι. Πιο άθλιο, με τους λουφάδες που είχαν. Ό,τι πιο άθλιο υπήρχε. Τα συγκέντρωσε και τους. Αυτή ήταν και πώς το λένε, η προτεραιότητα του. Με βάση αυτούς. Ο Άρης ο Γρίβας έκανε και τον Γρίβα. Αργότερα έκανε επανάσταση. Ο Θοδωράκης ο Γρίβας ήταν ό,τι χειρότερο είχε η Ελλάδα. Ό,τι δεν μπορείτε άμα διαβάσει. Εγκληματική λέει φυσιογνωμία. Εγκληματική φυσιογνωμία. Εγκληματική φυσιογνωμία. Και άνθρωπο του κολλέτηκε αυτό. Φοβερή φυσιογνωμία. Και άρχισε του μάιψε αυτού του άθλιου και κυβερνούσε με αυτού του ανθρώπου. Δεν μου λέτε κύριε Παναγόπουλο, από την ιστορική έρευνα που συνεχίζεται. Για να πω κάτι, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Αλλά αξίζει για του ακροατέ. Αυτό λοιπόν το παράσημο του Σωτήρος, ο μεγαλόσταυρος όπως λέει του Σωτήρος, που είναι το ανώτατο παράσημο της ελληνικής πολιτείας, δημοκρατίας, πρόσφατα το έδωσε η κυβέρνηση, κρατείτε, στο, τώρα που μας είχε κάνει και το δημοψήφισμα η σημερινή μας κυβέρνηση, mm-hmm. που είχε πει δέχεστε του Ντελόρ τις προτάσεις ή τι δέχεστε. Και είπαμε όχι, έτσι. Λοιπόν, το παράσημο το πήρε ο Ντελόρ. Όχι ο Ντελόρ. Ο Ζακ Ντελόρ το πήρε. Ο Γιούνκερ. Ο Γιούγκερ, ο Γιούγκερ, συγγνώμη. Ο Γιούγκερ. Έκανε λάθος, συγγνώμη. Το πακέτο Γιούγκερ. Μπράβο, μπράβο, είσαι και νεότερος, θυμάσαι τώρα. Ναι, το γύρα. Το γύρα δεν έρχεται μόνο, εσύ είσαι νέος. Ο Γιούγκερ. Και το πήρε και ο πρόεδρος της Κόσκο. Άκου μια λεπτομέρεια όμως, που την παρέλειψα. Το παράσημο αυτό κόπηκε ο μεγάλος του Σωτήρος, το τονίζω, με βάση το βασιλικό διάταγμα, για όσους προσέφεραν υπηρεσίες στην ελληνική επανάσταση. Το τονίζω. Το διάταγμα λέει ο μεγαλόστατος θα δίνεται σε αυτούς που προσέφεραν υπηρεσίες στην ελληνική επανάσταση, στην απελευθέρωση της χώρας. Το πήρε και ο Κόσκο. Μάλιστα. Το πήρε και ο Όλικος. Επειδή φτάνω στο τέλος, εντάξει. Κράτησα κάτι που είναι εμβληματικό και από το μεγάλο μας τσίρκο. Το είπατε εσείς. Είναι η γκυλοτίνα. Τρεις στήθηκαν και είχαν και άλλες δύο φορητές που πηγαίναν κατά τόπους. Τις φορτώναν σε μουλάρια τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το ακούσει ο κόσμος στην κατακλείδα είναι το εξής. Από κάποιο σημείο και ύστερα δεν βρίσκαν δήμιους να χειριστούν την κιλοτίνα. Κανείς Έλληνας δεν πήγαινε. Και έστειλαν τηλεγράφημα η αντιβασιλεία στον τότε... πρέσβη στη Κωνσταντινούπολη, τον ζωγράφο. Το ζωγράφο. Ζητώντας του να βάλει τροποντινά αγγελία, ναι, ναι, να βρει δήμιο, έστω και Τούρκο. Κατσίβελο γύφτο, γερέ. Μάλιστα, να χειρίζεται την κιλοτίνα, ναι, στην, ναι, ελεύθερη πια Ελλάδα. Ελάθε. Και έψαχε ο πρεσβευτής και του, όπως λέγαμε, γραφειοκρατία, θέμα, παρακαλούμε κλπ. Και απαντάει τώρα ο ζωγράφος ότι ξέρεις κάτι. Να το διαβάσω όπως το έχετε μέσα το ντοκουμέντο. Ναι. Προς την επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών Γραμματεία της Επικρατείας, λέει ο πρέσβης μας στην Κωνσταντινούπολη. Θέμα ότι δεν ευρέθη μεταξύ των Κατζιβέλων επιτίδιος δήμιος δια τη διεύθυνση της Λεμιτόμου. Και εξηγεί ότι δεν παίρναν το ρίσκο ενώ ήταν καλή, λέει, με την ξηρή λεμοτομία με ένα μαχαίρι, δεν παίρναν το ρίσκο να χειριστούν την κιλοτίνα. Αυτά γίνονται την εποχή της αντιβασιλείας. Από αυτή την κιλοτίνα γλίτωσε στο παραένα κυριολεκτικά και ο Κολοκοτρώνης και δεν έβρισκαν δήμιο και τον ψάχναν στην Οθωμανική. Αν προλάβουμε, δεν ξέρω, έχουμε ένα-δύο λεφτά. Παρακαλώ. Είναι σημαντικό αυτό να σου πω. Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι. Δεν βρίσκανε και δεν πήγαιναν. Λοιπόν, στο Μεσολόγγι έχουν μια Λεμιτόμο και έχουν να θέλουν να αποκόψουν δύο ληστές. Ληστές, λέμε παλικάρια που φεύγανε. Τους πιάνανε. Έτσι, αυτό κάνανε. Λοιπόν, κύριε Νέζερ, ένας λοχαγός της. Νέζερ. Ο Νέζερ είναι πρόγονος του Νέζερ του Ιθοποιού. Του Χριστόφορου Νέζερ. Του Χριστόφορου. Μάλιστα. Είναι πρόγονός του. Βαβάρος. Παππούς του ήταν. Ο οποίος εκεφαλής φρουράς. Πιάσαν λοιπόν, αντιστεκόταν οι ληστές. Ληστές. Παλικάρια ληστές. Ο πλαρχηγοί ήταν που είχαν καταπέσει την πείνα. Βάλανε, ναι. Εντάξει, από την πείνα την πολύ ληστές. Εν πάση περιπτώσει, αντισταθήκανε, κλωσάγανε, τους δέσανε, τους ανεβάσανε στη Λεμιτόμο και, για να τους κόψουν και μια στιγμή. Ζήτησανε καφέ ένας από το Δήμιο και όταν ο καφετζής έμαθε ότι ο καφές ήταν για το Δήμιο, πέταξε το φλιτζάνι και το έσπασε. Και το χειρό, εκεί κλείνω τώρα. Και αφού τελείωσε τώρα η εκτέλεση, ναι, η μουσική άρχισε να πιανίζει και απήλθε το σώμα η φρουρά των εκτελεστέντων, πιανιζούσης, λέει ο Νέζερ, της μουσικής. Ακούτε.
παιωνιζούς της μουσικής. Απεχώρησε η άλλη με κομμένα τα κεφάλια, τα αιμόφρυτα, και η μουσική παιάνιζε ευατήρια. Mm-hmm. Το γράφει ο Νέζερ. Σε μια χώρα που έμεινε παρομοιώδης μέχρι και η μαϊμού του Κολέτη, τι να πεις. Σε μια χώρα που ανεκάλυψε τη δημοκρατία και φέραμε τη βασιλεία, αυτή τη βασιλεία που μέχρι πρόσφατα μας ταλαιπώρησε. Κύριε Παναγόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, κυρίως για τα μηνύματά σας. Ναι, η ιστορία δεν είναι ούτε ευθύγραμμη, ούτε διαβάζεται με έναν τρόπο. Σημασία έχει όμως, όπως καταδείχθηκε απόψε, μέσα από την ιστορική έρευνα του κυρίου Παναγόπουλου, ότι είτε φουστανέλα φοράς και πουλάς πατριδοκαπηλεία, είτε ρεντικότα και πουλάς εθνοδουλεία, τα σπασμένα τα πληρώνει ο λαός. Καλό βράδυ.